Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλώς ήρθατε. Εκλογές 2015. Ίσως να περιμένατε να δείτε το πολιτικό βαρόμετρο. Τρίτη σήμερα, είναι η πρώτη εκπομπή Εκλογές 2015 που κάνουμε. Να είστε σίγουροι ότι δεν είναι η τελευταία. Έχουμε ένα πολυπρόσωπο πάνελ. Ένα πάνελ το οποίο εκπροσωπεί τα περισσότερα κόμματα που θα πρωταγωνιστήσουν στο πολιτικό σκηνικό έτσι όπως διαμορφώθηκε πριν αλλά και μετά τις εκλογές. Να είστε σίγουροι ότι αυτή η εκπομπή που θα είναι ουσιαστικά η πρεμιέρα για τις εκλογές δεν θα είναι η τελευταία και δεν θα είναι και η μόνη. Θα έχουμε πολλές ακόμα, θα σας ενημερώνουμε με κάθε τρόπο όπως κάναμε και στο πολιτικό βαρόμετρο. Ο λόγος στη μοναδική κυρία της παρέας, Έλενα Σόπου. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα είμαι εγώ η τυχερή, όπως την προηγούμενη εβδομάδα ήσουν εσύ. Καλησπέρα λοιπόν και από εμένα, ζωντανά εδώ από το ανανεωμένο στούντιο της Δέλτα Τηλεόρασης, το οποίο ευελπιστούμε να βγάλει και ένα γόνιμο διάλογο με ξεκάθαρες απόψεις και να αναδείξουμε κι εμείς από τη δική μας δουλειά όλες τις απόψεις και την διαφορετικότητα, ίσως αν θέλετε, των κομμάτων, των κινημάτων που διεκδικούν την ψήφα των πολιτών. Να ξεκινήσουμε λοιπόν καλησπερίζοντας έναν άνθρωπο προσκεκλημένος μας, ξεκινώντας από τον πρόεδρο της νομαρχιακής δικού σας επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σταύρο Σταυράκογλου του Εύρου. Τον οποίο πρέπει να πω ότι νομίζω ότι οι υπόλοιποι λίγο θα πρέπει να τον ζηλεύετε από την άποψη των ποσοστών που κάθε φορά πετυχαίνει στον νομό Εύρου εκλογικά. Έχω αυτή την αίσθηση. Καλησπέρα σας, κύριε Σταυράκογλου. Καλησπέρα σας και καλή αρχή σας. Εύχομαι στο καινούργιο στούντιό σας. Ευελπιστώ όλα να πάνε καλά και στον δικό σας αγώνα. Εύχομαι να είναι γουρλίδικο. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε και τον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Χρήστος Δούκας, ο συντονιστής νομαρχιακής επιτροπής στον νομό Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ. Χαίρετε, κύριε Δούκα. Καλησπέρα. Καλή δύναμη. Μ' αρέσει, είναι λακωνική όλη, μ' αρέσει αυτό. Κύριε Γιάννη Λασκαράκη, ως δημοσιογράφος και εκδότης βεβαίως, αλλά σήμερα ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, έχετε κι εσείς την Δημοκρατική Παράταξη. Της Δημοκρατικής Παράταξης, έτσι. Νομίζω ότι έχετε πολλές απόψεις να πείτε, να μιλήσετε για αυτά που συμβαίνουν. Χρόνο, πιστεύω. Και που τον χρόνο τον έχουμε, νομίζω, αρκετό. Είναι μαζί μας λοιπόν ο κύριος Γιάννης Λασκαράκης. Επίσης, επόμενος καλεσμένος μας, ο κύριος Ανέσης Φλισίδης, ένας άνθρωπος ο οποίος δραστηριοποιείται πολλά χρόνια με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος εδώ στον Εύρο, υποψήφιος βουλευτής του ΚΚΕ στον Ομό. Κύριε Φλισίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλή δύναμη. Μαζί μας βεβαίως ο κύριος Στάθης Γρηγοριάδης, μέλος Κεντρικής Επιτροπής Το Ποτάμι, είναι μαζί μας ως. Και ένας άνθρωπος που εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή το φαινόμενο ποτάμι, δημοσκοπικά τουλάχιστον, και για πολλούς και ρυθμιστή των εκλογών. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και επόμενος καλεσμένος μας, ο κύριος Στέλιος Παναγούτσος, είναι εκπρόσωπος της εκλογικής συνεργασίας, όπως προέκυψε, κύριε Παναγούτσο, της πράσινης αλληλεγγύης του κυρίου Χρυσόγελου και της Δημοκρατικής Αριστεράς. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να πούμε και θα ξεκινήσουμε βεβαίως από το πρώτο σχόλιο που θα δοθεί στον κύριο Σταυράκογλου, τονίζοντας ότι σίγουρα μιλούμε για ένα τεταμένο προεκλογικό περιβάλλον. Πάρα πολύ σύντομο θα έλεγα, έχετε βιώσει αρκετές προεκλογικές μάχες και εκλογικές, αλλά είναι αρκετά σύντομο και αρκετά ανεβαίνουν πολλές φορές ψηλά οι τόνοι. Και με φόντο πολλές φορές και τον Εύρο. Φράχτης, μειονότητα, τέτοιου είδους θέματα φαίνεται ότι αναδείχθηκαν σε αυτές τις εκλογές. Ναι. Με αφετηρία τον Εύρο, γιατί νομίζω ότι ο πολιτικός πολιτισμός έχει επικρατήσει σε όλες τις συζητήσεις όσον αφορά τον νόμο Εύρου. Νομίζω ότι δεν έχουμε να διαχωρίσουμε τίποτα. Οι ιδεολογικοί διαχωρισμοί που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ μας είναι θεμητοί, απολύτως θεμητοί. Ο καθένας πιστεύει σε μια ιδεολογική θεώρηση και βάσει αυτής της θεωρήσεως προσπαθεί να κάνει το καλύτερο για την πατρίδα του. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει ψυχική διαίρεση, όπως είχαμε πει σε μια παλαιότερη εκπομπή, η ψυχική διαίρεση που επιχειρείται στο κέντρο, αν και φημολογείται ότι η πόλωση είναι μια διαδικασία πολιτική την οποία προσπαθούν να εγκαταστήσουν, να εγκαθιδρύσουν τα δύο κόμματα τα οποία φέρονται ως κόμματα εξουσίας, δηλαδή η Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά τουλάχιστον. Αρχίζει και υπάρχει πόλωση σε αυτούς τους χώρους. Ναι, και να σας πω κάτι, είναι και μια πολιτική τεχνική, αν θέλετε, να υπάρξει μια πόλωση ώστε να υπάρξει η απαραίτητη συσπήρωση στους ψηφοφόρους των πολιτικών οργανισμών που εκπροσωπούμε, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό εκλογικό αποτέλεσμα. Πέραν τούτο όμως, οφείλουμε να πούμε ότι ζούμε σε μια κοινωνία τοπική, που αν δεν υπάρχει ομόνοια και ενότητα μεταξύ μας, δεν θα μπορέσουμε να κατορθώσουμε τίποτα την επόμενη μέρα, γιατί 25 Γενάρη τελειώνει αυτή η εκλογική διαδικασία. 26 Γενάρη, Δευτέρα, είναι μια άλλη μέρα. Θα είμαστε πάλι όλοι μαζί, θα είμαστε στις ίδιες παρέες, στα ίδια μέρη και θα παλεύουμε για το κοινό καλό, για τον τόπο μας. Ναι, θα μου επιτρέψετε, κύριε Σταυράκογλου, να περάσω και στον κύριο Δούκα. Κύριε Δούκα, θα ξεκινήσω από την επικαιρότητα. Είχαμε την ομιλία του Αλέξη του Τσίπρα, του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, στην Κομωτινή. Πολλά υπόθηκαν.
Μία από τις ατάκες που κρατάω είναι αυτή που είπε στο τέλος. Καλή Ανάσταση, ελπίδα είναι στα χέρια σας, στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Μία. Πώς να το χαρακτηρίσω, ένα πέρασμα στους ψηφοφόρους οι οποίοι διστάζουν να ψηφίσουν το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί κύριε Δούκα, είναι γεγονός ότι παρατηρείται ένα φαινόμενο σε ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων. Δηλαδή, από τη μία λένε ότι η Νέα Δημοκρατία μας έφερε σε ένα δύσκολο δρόμο, απ' την άλλη δεν δείχνουν να εμπιστεύονται το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πιστεύουν ότι θα μας οδηγήσει σε έναν ακόμη δυσκολότερο. Τι λέτε γι' αυτό? Κοιτάξτε, για μας αυτή η εκλογική μάχη είναι σημαντική. Δεν επιδιώκουμε την πόλωση, πιστέψτε με ειλικρινά, και βέβαια θα μπορούσαμε να είχαν απευθυνθεί πάρα πολλά στην κεντρική πολιτική σκηνή εάν οι δύο απόψεις, κεντρικές απόψεις πίσω από τις οποίες στοιχίζονται, δηλαδή μια άποψη που υπηρετεί η σημερινή κυβέρνηση με αυτά τα αποτελέσματα και με αυτή την προοπτική που προτείνει στον ελληνικό λαό, και η άλλη η πολιτική που κύριος κορμός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, που προτείνει την ανατροπή αυτών των πολιτικών με μια άλλη λογική και με ένα άλλο σχέδιο. Αν αυτοί οι εκπρόσωποι, ας πούμε ο κύριος Σαμαράς και ας πούμε ο Αλέξης ο Τσίπρας, θα είχαν το σθένος και οι δύο, γιατί ο ένας το έχει αλλά ο άλλος δεν το έχει, και να κάνουν ένα debate όπου οι προτάσεις θα ακουστούν στην κεντρική. Άλλα ακούω το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ναι, ότι μάλλον και ο άλλος το έχει και μάλλον προετοιμάζεται. Επιτρέψτε, μην διαψευστείτε. Δημοσιογραφικά τουλάχιστον. Εγώ με αυτά που έχω εισπράξει μέχρι σήμερα. Σας λέω και το τι πράττω και εγώ δημοσιογραφικά. Μια, ωραία. Εντάξει, να την πείτε και να μάθουμε και. Αυτό δεν είναι είδηση. Είναι προφανές δεν είναι είδηση. Εμείς δεν έχουμε τα τοπικά στελέχη. Καταρχήν είμαστε φίλοι μεταξύ μας. Δεν έχουμε διαφορές ιδεολογικές και στο διακύβευμα που παίζεται σήμερα. Αλλά εμείς έχουμε την άνεση να συζητάμε, να διαφωνούμε, να αντικρούει τις απόψεις του ενός του άλλου σε ένα τέτοιο στυλ. Αυτό που θα μπορούσε να δώσει, και αν θέλετε, ο πολίτης να μην μπει να στοιχηθεί με πολιτικό τρόπο, ήταν αν μπορούσε να δημιουργηθεί ένα κεντρικό debate που να μπορούν οι δύο απόψεις να κονταροχτυπηθούν με πολιτικά επιχειρήματα από τους δύο κύριους εκπροσώπους. Θα μπορούσε να λύσει πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς, η επιλογή της πόλωσης μπορεί, δεν είναι σε τοπικό επίπεδο, είναι σε κεντρικό επίπεδο. Εμείς έχω την εντύπωση ότι θα το αποφύγουμε όσο μπορούμε και είμαστε σταγμένοι σε αυτήν την ιστορία, γιατί δεν απαλωτριώνουμε τις σχέσεις μας στο όνομα μιας των πολιτικών μας διαφορών. Επομένως, ναι, τα πράγματα πάνε πολιτικά. Τα πράγματα ενδεχομένως θα εξαφανίσουν κάποια κόμματα τα οποία θα μπορούσαν ίσως να παίξουν και ένα σημαντικό ρόλο στην επόμενη Βουλή. Είναι ένα. Τα μικρά κόμματα. Τα οποία είναι στα όρια της αυτοκρατορίας. Η πόλωση εκεί πέρα είναι αυτό που θα θέλαμε. Θα θέλαμε όλες οι απόψεις να εκφράζονται μέσα στο Κοινοβούλιο, εκτός των κομμάτων που δεν είναι στο δημοκρατικό τόξο, ας πούμε η Χρυσή Αυγή και όλες οι παραφιάδες. Είναι λίγο ξύμωρο αυτό. Οι λογικές αυτές. Το μυαλό σας πάει, θέλει στην εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Προφανέστε. Νομίζω ότι έχουν πολλά να πούνε και η Νέα Δημοκρατία. Άρα, ναι, εφόσον εγώ θα τολμήσω και κάτι άλλο, θα σας πω και. Δεν θέλω να προχωρήσω παραπέρα, αλλά θα σας πω και το εξής. Προβλέπω. Όπως προβλέπω, δεν θα γίνει debate με άρνηση του κυρίου Σαμαρά. Προβλέπω ότι και εδώ οι υφυπουργοί της συγκυβέρνησης δεν θα εμφανιστούν σε debate με εκπροσώπους άλλων κομμάτων. Θα το δείτε. Γιατί φοβούνται να αντιπαρατεθούν για τα ζητήματα του ΕΒΑ. Καλό θα ήταν πάντως, κύριε Δούκα, για τα οποία απόλυτη ευθύνη. Και δεν τους έχουμε απέναντι. Εγώ προβλέπω. Θα σας βοηθήσω όσο δεν τους έχουμε απέναντι μας και δεν μπορούν να δώσουν τον αντίλογο. Κύριε Δούκα, εγώ λέω ότι βλέπω. Όχι, όχι, σωστό. Καλό θα είναι να μην. Θα κάνετε μια πρόληψη και για το εκλογικό αποτέλεσμα για να δούμε αν θα παραιτηθείτε. Εγώ θα κάνω ότι φοβούνται να αντιπαρατεθούν κυρίως για τα ζητήματα του ΕΒΑ, για τα οποία έχουν απόλυτη ευθύνη για το χάλι. Πέρα από τις γενικότερες πολιτικές, για τις ειδικότερες πολιτικές που έχουν επίπτωση στον Ευρώ. Θα μου επιτρέψετε να δώσουμε λίγο το λόγο στους υπολείπους. Κύριε Λασκαράκη, ο λόγος σε εσάς για όλο αυτό το οποίο και δημιουργείται. Φαίνεται λοιπόν ότι πράγματι υπάρχει μια πόλωση και δημοσκοπικά και όχι μόνο. Πράγμα που οδηγεί στην εξαφάνιση των μικρών κομμάτων που θα μπορούσαν ίσως να αποτελέσουν και το ρυθμιστικό ρόλο. Το ΠΑΣΟΚ και γενικότερα όλες αυτές οι αριστερές αρχίζουν και τείνουν να είναι τα μικρά κόμματα, έτσι. Έχετε δίκιο. Καταρχήν να πούμε ότι αυτές τις εκλογές έχουν ένα χαρακτηριστικό που, όπως το είπατε, είναι η πόλωση που σαν συνέπεια έχει την συρρήκνωση των υπόλοιπων μικρών κομμάτων. Αυτό βέβαια δεν είναι καλό στοιχείο για τη δημοκρατία. Έχουμε ένα νέο δικομματισμό που εκφράζεται με άλλους όρους και θα έλεγα και με πιο άσχημους όρους τώρα πια, γιατί δυστυχώς δεν συζητάμε την ουσία του προβλήματος, που είναι καθοριστικό
και την πορεία του τόπου. Αλλά υπάρχει κινδυνολογία, υπάρχει μια εκμετάλλευση εθνικών συμβόλων, ξέρω εγώ, ρατσιστικών αντιπώσεων, με στόχο να προσελκύσουμε ψηφοφόρους από χώρους που καθένας θέλει να τους προσελκύσει. Και βέβαια υπάρχουν πολλές σιωπές και πολλά ψέματα. Χαρακτηριστικό αυτών των εκλογών. Αποσιωπούνται οι μείζοντα ζητήματα. Δεν απαντώνται σημαντικά ερωτήματα. Σαφώς βέβαια ο χώρος της κεντροαριστεράς είναι σπασμένος. Εγώ είμαι εδώ προερχόμενος από μια προσπάθεια το 1958 να ενώσουν τον χώρο αυτό. Απέτυχε. Γιατί υπήρχε δυστυχώς η αλαζονία των ηγετών που θέλουν όλοι τους να είναι αρχηγοί. Και έχουμε σήμερα πιο πολλά κόμματα από ό,τι είχαμε το 2012 στον χώρο. Εδώ είμαστε από τους 6 ή 5. Λίγο πολύ είμαστε από την αριστερά. Το φαντάζεστε αυτό. Κύριε Λασκαράκη, όμως και το πολιτικό σύστημα και τα κόμματα, τα υπάρχοντα έχουν δείξει αυτή την τάση. Γιατί λοιπόν, εφόσον πολλοί πολιτικοί είδαν την ανάγκη συνένωσης, γιατί το μόνο που βλέπουμε είναι να δημιουργούνται νέες κομματικές στέγες και ο πολίτης να μην βρίσκει κομματική στέγη. Είναι τρομερά οξύμορο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Γιάννη. Νομίζω ότι αυτό, είπα και πριν, είναι μια παθογένεια που έχει ειδικά ο χώρος της αριστεράς. Από πολύ παλιά ο χώρος είναι σπασμένος. Τα χρόνια ακόμα τη δεκαετία του 50, θέλετε. Δεν κατάφερε, θυμάστε την εδάφη του 58, που κατάφερε να σηματώσει ένα κομμάτι, αλλά μετά πάλι διαλύθηκε. Ή ακόμα αργότερα η Ένωση Κέντρου. Λοιπόν, διαλύθηκε, εκτός νόμου βγήκε η ΕΔΑ. Εκτός νόμου. Για πολλούς ο Θεός ο ΣΥΡΙΖΑ. Συμφωνώ απόλυτα. Τη βάση αυτή είναι εκτός νόμου. Βέβαια, σε αυτό είναι άλλες οι αιτίες και άλλα τα ζητήματα. Αλλά πολλές φορές η ιστορία δεν μας διδάσκει πολλά πράγματα. Θα αναφερθούμε αργότερα αν χρειαστεί. Αυτό που θέλω να πω σήμερα είναι ότι. Εμείς όλοι που έχουμε ίσως αυτό το όραμα για μια κοινωνία, δεν θα πρέπει να κατέχουμε τη μοναδική αλήθεια. Ουδής από εμάς θα σώσει μόνο στη χώρα. Οι συνεργασίες είναι απαραίτητες. Δυστυχώς όμως δεν βλέπω αυτό να υπάρχει σήμερα. Η λογική και η φυσιολογία, αν θέλετε, και τα σενάρια που βγαίνουν στην επιφάνεια είναι μοναχικά σενάρια. Είναι συγκρουόμενα σενάρια. Είναι αυτά που οδηγούν στην πόλωση. Και δεν έχουμε αντιληφθεί ότι αυτή η κοινωνία μας δεν αντέχει πια άλλο το διχασμό. Κύριε Λασκαράκη, επιτρέψτε μου να πάρω πάσα από τη λέξη συνεργασία και να περάσω στον κύριο Βλησίδη. Κύριε Βλησίδη, πάντως είναι ένα ζήτημα αυτό με το οποίο είχα όχι διαφωνήσει, αλλά είχαμε έναν τέτοιο παραγωγικό διάλογο με την κυρία Δραμανίδου στην εκπομπή στο Πολιτικό Βαρόμετρο το προηγούμενο. Βλέπουμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος λέει ότι είναι πρώτος στους αγώνες. Το έχει αποδείξει. Είναι πρώτος στους αγώνες. Αυτή τη στιγμή που απαιτείται συνεργασία, και είδαμε για παράδειγμα το ΣΥΡΙΖΑ να κάνει ένα κάλεσμα για αριστερή συνεργασία με στόχο αυτό που θέλετε κι εσείς. Όπως το έθεσε ο κύριος Τσίπρας, να ανέβει το επίπεδο ζωής του μέσου Έλληνα. Όχι, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Γιατί λοιπόν σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο συνεργασίας, για το οποίο ουσιαστικά έχετε κοινό σκοπό, γιατί το ΚΚΕ αρνείται να συνεργαστεί? Κοινό σκοπό. Την σωτηρία οικονομική και κοινωνική του πολίτη. Δεν το έχετε? Αυτό έχει προβάλει σίγουρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάνω λάθος, κύριε Δούκα? Κοιτάξτε, μιλήσατε για την πόλη που υπάρχει στην εκλογική μάχη την μπροστινή και αυτή που έχουν για τις 25 Γενάρη. Αυτή η πόλωση μάλιστα θα ενταθεί, προβλέπουμε, την τελευταία περίοδο, ακριβώς για να κρυφτεί η σύμπτωση των στρατηγικών στόχων που έχει τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και το ΠΑΣΟΚ, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ. Στρατηγικών στόχων που λένε ναι στο διάλογο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεχόμαστε το χρέος, κουρεμένο, παρατεταμένο, το ένα τ' άλλο, αλλά δεχόμαστε το χρέος. Χρέος που δεν το έκανε ο ελληνικός λαός, δεν ωφελήθηκε καθόλου από αυτό το χρέος. Ήταν χρέος που δημιουργήθηκε λόγω των νατοϊκών δαπανών, όχι δαπανών για την άμυνα, λόγω των δαπανών για την Ολυμπιάδα του 2004, για κίνητρα σε όφελος του μεγάλου κεφαλαίου. Δεύτερον, δέχονται το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι δύο. Δεν κανένας δεν είπε, ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρώ, σεβόμαστε τους κανόνες, τους νόμους της, ό,τι ψηφίστηκε μέχρι τώρα λίγο πολύ, θέλουμε να τους αλλάξουμε, θα μπούμε σε διάλογο. Και από αυτή την άποψη οι στρατηγικές συμπτώσεις, πέρα από τις διαφορές που υπάρχουν, δεν βάζουν κανέναν, ή όπως αναφέρεται, υπενυχτήκατε το ΣΥΡΙΖΑ κοντά στο ΚΚΕ, αλλά από την άλλη όχθη, από τη μεριά, πώς να πω, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των μεγάλων επιχειρήσεων, των οικονομικών συμφερόντων, των μεγάλων επιχειρήσεων και της πολιτικής της, πολιτική που θα ακολουθήσει όποια κυβέρνηση και αν βγει την επόμενη περίοδο. Επομένως, δεν ξέρω πού προκύπτει ότι υπάρχει ένα είδος συνάφειας ή συγκροτισμού κτλ. Αναφέρθηκε προηγούμενα ο κύριος Λασκαράκης
για την ΕΔΑ της προηγούμενης, πριν από την του 58. Του 58, ακριβώς. Η ΕΔΑ του 58 αναφέρθηκε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν ο λάκκος των Λεόντων για το λαϊκό κίνημα, για τους λαούς, για τους εργαζόμενους. Σε αυτή τη σταθερή θέση που έκφρασε η αριστερά εκείνης εποχής, μένει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ναι. Η Ευρωπαϊκή Απλά Ένωση. Πολλές φορές γι' αυτό που σας κατηγορούν ότι έχουν αλλάξει από και τότε. Και δυστυχώς δραματικά επιβεβαιωθήκαμε σε όλες τις προβλέψεις που είχαμε μέχρι τώρα. Να θα πάμε ούτως ή άλλως και σε κουτάκια πιο... θα τρώμε, λέγανε το 81 τότε που μας έβαζε ο Καραμαλής, ότι θα έχουμε αγορά 350 εκατομμυρίων για τα αγροτικά μας προϊόντα. Διαψευστήκαμε δυστυχώς. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και πιο αναλυτικά όλα αυτά, γιατί είπατε πριν είπατε για όχθες και μου ήρθε στο μυαλό το ποτάμι. Λοιπόν, για να το πω, μήπως τελικώς και η αριστερά χωρίζεται με ένα ποτάμι, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Αναφερθήκαμε πάρα πολύ σε ιστορία αυτή τη στιγμή και με κάνει και αισθάνομαι λιγάκι περίεργο. Επίσης, αναφερθήκαμε πάρα πολύ στον δικοματισμό, ο οποίος, τουλάχιστον όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, στη χώρα μας έχουμε έναν μόνιμο δικοματισμό σε πάρα πολύ ψηλά ποσοστά. Οι τελευταίες εκλογές δείξανε ότι ο λαός και γενικά οι Έλληνες πιστεύουν ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε κυβερνήσεις συνεργασίας και όχι ισχυρά δίπολα. Θα φέρω ένα παράδειγμα της Σουηδίας πρόσφατο. Αν θυμάμαι καλά, 6 ή 7 κόμματα αποφασίσαν να μην κάνουν εκλογές, να συνεργαστούν μεταξύ τους και να δουν το καλό της χώρας τους. Κάτι που στη χώρα μας δυστυχώς, παρόλο την κρίση και τη μιζέρια στην οποία ζούμε, αποφασίσαμε να μην ακολουθήσουμε αυτή τη γραμμή. Όταν υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές, γιατί υπάρχουν και διαφορετικές συνιστώσεις, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό. Εκεί καταφέραν λοιπόν να συνεργαστούν τελείως διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις και να πετύχουν ένα καλό Πάντως, αποτέλεσμα. Πάντως το ποτάμι σίγουρα δεν θέλει να μιλάει ιδιαίτερα για το δικοματισμό, γιατί φαίνεται ότι δεν ξέρω καταρχήν με όποια κυβέρνηση και προκύψει αν θα συνεργαστεί. Με Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ. Θα συνεργαστεί, μας είπε ο κ. Μανολόπουλος στην προηγούμενη εκπομπή, κ. Με τον πρώτο θα συνεργαστούμε. Το ποτάμι έχει στο DNA του, παίρνω την μπάσα από τον κ. Βυλσίδη που λέει ότι δεν συνεργάζουμε με κανένα. Και έτσι ακούω πάντα το ΚΚΕ ότι δεν θα συνεργαστεί ποτέ με κανέναν. Αυτή είναι η εικόνα που περνάτε στον περισσότερο κόσμο. Το ποτάμι από τη στιγμή της δημιουργίας του έχει στο DNA του τη συνεργασία. Πιστεύουμε πάρα πολύ σε αυτό. Δεν έχουμε λύσεις καρμπών για όλα τα θέματα και πιστεύουμε ότι είμαστε πολιτικοί οι οποίοι βγήκαμε από τη βάση και όχι ενδεχόμενα άτομα τα οποία έχουμε ασχοληθεί με την πολιτική καθ' αυτού. Αναφερθήκατε πριν... Έχετε ένα αξιόλογο ποσοστό για ανθρώπους που ξεκινούν από τη βάση. Ναι, γιατί ουσιαστικά το ποτάμι ξεκίνησε με ανθρώπους που θέλαν να δώσουν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Αναφερθήκατε πριν στο θέμα της συνεργασίας, αν δεν κάνω λάθος, και είπατε ότι με ποιον τελικά θα συνεργαστεί το ποτάμι. Ευχόμαστε και πιστεύουμε να είμαστε τρίτη δύναμη. Και έτσι δείχνουν τα πράγματα. Και πιστεύουμε ότι όσο πιο δυνατό θα είναι το ποτάμι, τόσο δυνατότερο θα είναι και το πνεύμα συνεργασίας και σταθερότητας στη χώρα. Θα έχουμε δυνατότητα να τα πούμε όλα αυτά και σε λίγο και για το πρόγραμμα του ποταμιού. Γιατί θέλω να ακούσω το πρόγραμμα. Γιατί Βεβαίως. Δεν μπορούμε να λέμε ότι υιοθετούμε το πρόγραμμα της εκάστοτε κυβέρνησης. Αλλά έχουμε ένα πάρα πολύ ολοκληρωμένο πιστεύω πρόγραμμα. Παρόλο που αρχικά κατηγορούσαν το ποτάμι ότι δεν έχει θέσεις, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή έχει περισσότερες θέσεις από όλα τα κόμματα μαζί. Και θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε πολύ χρόνο και να δούμε το πρόγραμμα του ποτάμι. Λοιπόν, κύριε Παναγκούτσο, να περάσω και σε εσάς. Μιλούσαμε για εκλογικές συνεργασίες, μιλούσαμε για κόμματα τα οποία ήρθαν και παρήλθαν. Φαίνεται ότι η Δημοκρατική Αριστερά, μετά την εκλογική της συνεργασία, αλλά και πριν, δημοσκοπικά κινείται πολύ χαμηλά. Ένα κόμμα το οποίο πρωταγωνίστησε, είχε έναν πολύ σημαντικό ρόλο τα προηγούμενα 2-3 χρόνια στην χώρα, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ουσιαστικά αποσυντίθεται αργά-αργά ή πιο γρήγορα. Γιατί πιστεύετε εσείς ότι πρέπει η Δημοκρατική Αριστερά, η νέα εκλογική συνεργασία που προέκυψε, να έχει θέση στη Βουλή, και αν η θέση αυτή είναι μέσα στη Βουλή, υπό ποιο πρίσμα θα είναι? Κοιτάξτε να δείτε, η Δημοκρατική Αριστερά είναι προφανές ότι πέρασε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια. Πέρασε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια η οποία αφορούσε καταρχήν την κυβερνητική συνεργασία με τα δύο κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Δυστυχώς αυτό που συνέβη, το να
το να η προγραμματική συμφωνία πρακτικά την οποία είχαμε κάνει με τα δύο κόμματα να κουρελιαστεί. Ήταν και αυτή η αιτία που φύγαμε από την κυβέρνηση, όπως ξέρετε. Δυστυχώς γίνανε αρκετά λάθη και από την ηγεσία του κόμματος. Και όλοι αυτοί οι χειρισμοί φτάσαμε σε αυτό το, με όλους αυτούς τους χειρισμούς φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Θεωρώ ότι από εκεί και πέρα πάλι δεν διαχειρίστηκε καλά η κατάσταση. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε εδώ που είμαστε προεκλογικά, όπου από εκεί που κάποιοι περίμεναν ότι θα βρούμε αποκούμπι στους συνδυασμούς του ΣΥΡΙΖΑ, κατεβαίνουμε συνασπιζόμενοι με τους πράσινους και ευελπιστώντας ότι θα κάνουμε μια επαναφορά, αν όχι ολική, τέλος πάντων μια επαναφορά που θα μας επαναφέρει στο πολιτικό σκηνικό. Η Δημοκρατική Αριστερά, όπως ξέρετε, έχει σαφείς ιδεολογικές καταβολές, που είναι η Ενωτική Αριστερά, και έχει βέβαια και πρόγραμμα το οποίο το παρουσίασε δύο φορές στις εκλογές του 2012 και το οποίο και το εμπιστεύτηκε και αρκετός κόσμος. Από εκεί και πέρα δεν της δόθηκε ευκαιρία δυστυχώς να το ξετυλίξει όλο κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής συνεργασίας. Είναι γεγονός ότι οι θέσεις της παραμένουν επίκαιρες και αυτό θέλουμε να πούμε σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Όλα αυτά για τα οποία παλεύαμε το 12 είναι υπαρκτά και είναι εδώ πάλι. Δηλαδή η αταλάντευτη ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, που είναι μια θέση πάγια της Δημοκρατικής Αριστεράς αλλά και των πρασίνων με τους οποίους συνεργαζόμαστε, είναι αταλάντευτη. Το να μιλάμε ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο και κάτι πρέπει να γίνει, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και μονομερείς ενέργειες, είναι τα δύο θέματα με τα οποία, όπως ξέρετε, τα βρήκαμε και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε λοιπόν κάποιες θέσεις οι οποίες λογικά θα είναι χρήσιμες στην επόμενη Βουλή. Θα τις ακούσουμε και αυτές τις θέσεις. Αυτό ήταν έτσι ένας μικρός πρόλογος από όλους εσάς, διότι αμέσως μετά θα θέλαμε λίγο να βοηθήσετε κι εσείς τους ψηφοφόρους και τους πολίτες να αναδείξουμε μερικά θέματα που αφορούν στα προγράμματά σας σε κέρια και κομβικά σημεία, θα έλεγα. Οικονομία, κοινωνία και όχι μόνο. Και να καταλάβουμε τελικώς το τι πραγματικά μπορεί ή θα πρέπει να γίνει. Όλα αυτά σε πολύ λίγα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκλογές 2015. Στο δεύτερο ημιώρο, αφού είχαμε μια ευκαιρία να γνωρίσουμε τους καλεσμένους μας με μια εναρτήρια τοποθέτηση, πλέον, όπως είπε και η Έλενα προλογίζοντας, θα μπούμε στα πιο βαθιά νερά. Θα μπούμε κυρίως στα οικονομικά, στα κοινωνικά, σε ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με αυτά που και εσείς ζητάτε να μάθετε για το μέλλον, αλλά και εμείς ζητάμε να μάθουμε για εσάς, αλλά και για εμάς. Να περάσουμε, Έλενα, στον κύριο Σταυράκογλου, με αυτόν ξεκινήσαμε και πριν. Θα επανέλθουμε σε εσάς, θα επιστρέψουμε σε εσάς, κύριε Σταυράκογλου. Ανοίγουμε λοιπόν τη συζήτηση για την οικονομία. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό στην παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Μεταρρυθμίσεων και Ανάπτυξης να αναφέρεται τόσο στον ένφια όσο και στην προστασία της πρώτης κατοικίας. Δύο από τα πολύ μεγάλα προβλήματα αυτή τη στιγμή, δύο πολύ μεγάλοι πονοκέφαλοι στο μυαλό των περισσότερων οφειλετών και όχι μόνο. Πρώτη κατοικία λοιπόν, αλλά και ένφια. Ποιο είναι το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, εφόσον είναι πρώτη δύναμη μετά τις 25 Γενάρη, για αυτά τα δύο πολύ σημαντικά ζητήματα? Για να μην μακρηγορούμε και κουράσουμε τον κόσμο, και τα έχει πει ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Σαμαράς, για τον ένφια, ένας φόρος ο οποίος συζητήθηκε πάρα πολύ, ακούστηκαν διάφορες απόψεις. Αν θέλετε την άποψή μου, δεν έχω κλείνει, δεν είμαι σίγουρος για την ορθότητα αυτού του φόρου. Και γιατί πολλά στελέχη πρέπει να όχι, πούμε. Γιατί να τα λέμε ευθαρσώς τα πράγματα. Γιατί χτυπά τον πυρήνα της ατομικής ιδιοκτησίας, ατομική ιδιοκτησία η οποία αποτελεί και τον πυρήνα της ιδεολογικής θεώρησης της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ο κοινωνικός φιλελευθερισμός. Πέραν τούτου όμως, μέσα στην αναγκαιότητα, αυτή την πολεμική αναγκαιότητα στον τομέα της οικονομίας και όχι μόνο, υπήρξε η ανάγκη να βρεθούν κάποια χρήματα. Το οικονομικό επιτελείο έκρινε ότι αυτή ένας φόρος είναι αυτός. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να επανέλθω στην ερώτησή σας, ο Αντώνης Σαμαράς δήλωσε ευθασώς ότι από την επόμενη ημέρα κιόλας θα προχωρήσουμε σε μείωση του συγκεκριμένου φόρου. Αναφορικά με την πρώτη κατοικία,
δεσμεύτηκε για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Σε κάθε περίπτωση όλα έχουν να κάνουν με αισιοδοξία για την πορεία της οικονομίας, αλλά όχι σε θεωρητικό κομμάτι, σε πραγματικό κομμάτι. Και το άλλο πραγματικό κομμάτι, πραγματικές είναι και οι φοροελαφρύνσεις που έχουν γίνει τώρα, για να μην πάμε μόνο στο θάνατο, να πούμε και τι έχει γίνει. Δηλαδή, οι φοροελαφρύνσεις αυτές δεν είναι θεωρητικές από το κυβερνητικό σχήμα. Έχουν γίνει μειώσεις στα καύσιμα, στο φόρο των καυσίμων, έχουν γίνει μειώσεις στην εισφορά της αλληλεγγύης, στο φόρο προστιθέμενης αξίας στην εστίαση. Οι ασφαλιστικές φορές εργοδοτών και εργαζομένων έχουν μειωθεί. Ο φόρος εισοδήματος για τα χαμηλά εισοδήματα επίσης μειώθηκε. Και όσο καλύτερα πηγαίνουν τα πράγματα, τόσο μεγαλύτερα περιθώρια θα υπάρχουν για μειώσεις. Σε κάθε περίπτωση, το οικονομικό πρόγραμμα που αναφέρει, που ανέλησε ως εθνικό σχέδιο ο Αντώνης Σαμαράς, είναι ένα σχέδιο συγκεκριμένο, ένα σχέδιο ρεαλιστικό και ένα σχέδιο υπαρκτό. Δεν είναι σε καμία περίπτωση λοιπόν, δεν αποτελεί η Νέα Δημοκρατία μία ομάδα η οποία φαίνεται να κερδίζει, φαίνεται να τη βολεύει το αποτέλεσμα και αρχίζουμε από το πρώτο ημίχρονο κιόλας να πέφτουμε κάτω στο τερέν και να υποκρινόμαστε τους τραυματίες ώστε να φτάσουμε γρήγορα στο τέρμα του 90 λεπτού για να μπορέσουμε να προσπορήσουμε με σκοπό τον προσπορισμό κάποιου συγκεκριμένου ωφέλους. Για τη Νέα Δημοκρατία γνωρίζουμε όλοι ότι η ιδεολογική θεώρησή της είναι ο κοινωνικός φιλελευθερισμός. Ένας φιλελευθερισμός ο οποίος είναι απέναντι σε κάθε πολιτικό πλέγμα το οποίο εμφανίζει στοιχεία ολοκληρωτισμού. Ο ολοκληρωτισμός είναι ο φασισμός ο οποίος μπορεί να βγαίνει είτε αριστερά είτε δεξιά. Η λύση θεωρούμε εμείς ως Νέα Δημοκρατία για τους πολίτες της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης δεν μπορεί να έρθει από μια χρεοκοπημένη κατά την άποψή μου ιδεολογικά αριστερά, αλλά αν θέλετε, γιατί καλό είναι να γίνεται η αυτοκριτική συνεχώς, και από μια ακραία δογματική παροχημένων αντιλήψεων δεξιά. Μπορεί να έρθει μόνο μέσα από μια σύγχρονη παράταξη, η οποία πρεσβεύει ότι η απελευθέρωση της οικονομίας από τα δεσμά του κράτους είναι προς το συμφέρον των πολλών. Ταυτόχρονα, δημιουργώντας ένα κοινωνικό δίκτυο προστασίας σε συγκεκριμένους τομείς του κράτους, όπως είναι η υγεία, όπως είναι η παιδεία και κάποια άλλη τομείς, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε, γιατί ισχυρές οικονομίες, ισχυρά κράτη προσφέρουν στις αδύναμες κατηγορίες. Ξεκάθαρα, χωρίς να ντρεπόμαστε και χωρίς να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, να το καμιλίζουμε, αυτή είναι η ιδεολογική θεώρησή μας, αυτή πρεσβεύουμε, αυτός είναι ο κοινωνικός φιλελευθερισμός και αυτό προσπαθούμε να βγάλουμε. Και πείτε μου, αν αυτό δεν είναι επίκαιρο στο παγκόσμιο στερέωμα. Σέβομαι τις αντίθετες απόψεις, όπως του ΚΚΕ, του Κομμουνιστικού Κόμματος, που έχει μια άλλη άποψη, ξεκάθαρη, συγκεκριμένη, την οποία μπορεί να διαφωνεί. Μια άλλη πολιτική αλλά σε κάθε τελείως, περίπτωση έτσι, αποτελεί το αντίβαρο στο εκκρεμές στο πολιτικό εκκρεμές αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Να ρωτήσω λίγο κάτι για να μπορέσουμε να δώσουμε και να συνεχίσουμε την κουβέντα και με το ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά τα μέτρα που πάρθηκαν διότι ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος δεν ήταν καλοί διαπραγματευτές όπως σας κατηγορούν. Ότι ας το πούμε, γιατί αυτό ακούγεται ιδιαίτερα από το ΣΥΡΙΖΑ, ότι εμείς θα πάμε, θα διαπραγματευτούμε. Κάτι το οποίο το ακούτε. Αν δεν ήταν καλοί διαπραγματευτές, τώρα δεν είναι κομψό να μιλήσω για τον κύριο Βενιζέλο, είναι και ο κύριος Σασχαράκης, ο οποίος μπορεί να μιλήσει, αλλά για τον κύριο Σαμαρά να μιλήσω και γενικότερα για τον πρόεδρο της κυβέρνησης. Εάν δεν ήταν καλός διαπραγματευτής ο κύριος Σαμαράς, θα φτάναμε στην έξοδο του μνημονίου, θα φτάναμε στη δίμηνη παράταση και τέλος Φεβρουαρίου να βγούμε από το μνημόνιο και να πάμε στην πιστωτική γραμμή υποστήριξης. Υπήρχε άλλος δρόμος. Αν υπήρχε άλλος δρόμος, θα μπορούσαμε να το δούμε το 2010 ενδεχομένως. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ο Αντώνης Σαμαράς, η Νέα Δημοκρατία, μπήκε σε αυτή την περιπέτεια έτσι ώστε να στηρίξει το εθνικό συμφέρον, προτάσσοντας το εθνικό συμφέρον πάνω από το κομματικό συμφέρον. Είναι κάτι το οποίο το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Δούκα, συνέχεια το λέει. Ότι εμείς μπορούμε να πάμε να διαπραγματευτούμε. Θα φύγουμε από τα μνημόνια, θα τα καταργήσουμε, θα τα ασκήσουμε. Ο καθένας μπορεί να διαπραγματευτεί. Αλλά θεωρώ ότι στο επίπεδο της δυνατότητας της πατρίδας μας, η διαπραγματεύση από πλευράς της κυβέρνησης ήταν στο αναγκαίο και ιδεατό επίπεδο. Κύριε Σταυράκουλο, αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα της 25 Γενάρη, πόσο ρεαλιστικό βλέπετε το ενδεχόμενο του κουρέματος, μπορεί να πάει να διεκδικήσει κάτι τέτοιο? Σαφέστατα, αλλά δεν πρόκειται να βγούμε σε μια προεκλογική περίοδο και να αρχίσουμε να λαϊκίζουμε και να λέμε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία δεν έχουν βάση. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Αύριο, αν θα πάτε σε ένα υποκατάστημα τράπεζας και πάτε στον διευθυντή της τράπεζας και του πείτε εγώ το δάνειό μου δεν το πληρώνω, αδιαφορώ τι θα κάνετε, είναι μια μονομερής ενέργεια. Γεια σας. Δύο τι θα συμβούν. Ή θα έρθει το αυτοκίνητο με τη σιρήνα και θα σας φορέσουν το ζουλομανδία και θα πάμε σε μια ψυχιατρική κλινική, ή το δεύτερο,
θα γίνει άρση των εμπράγματων εξασφαλίσεων, δηλαδή θα χάσει οποιοδήποτε πιστούχος, οποιοδήποτε πάει, το σπίτι του ή οτιδήποτε έχει βάλει ως εγγύηση. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Αν υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ, γιατί από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ τα ακούμε, να συνδράμουν μόλις το να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, ώστε την επόμενη μέρα να γίνουν αυτά τα πράγματα. Αλλά αυτά τα πράγματα είναι, νομίζω, εδαφικά. Νομίζω ότι σας έδωσε φοβερή πάσα. Δεν ξέρω δηλαδή τι από τα δύο θα ακολουθήσουν, κύριε Δούκα. Γιατί υπάρχει απουσία συγκεκριμένων προτάσεων. Σας κατηγορούν, ναι. Αυτό πρέπει να παραδεχτείτε ότι δεν είναι βιώσιμο το χρέος. Σαφέστατα. Βαβενιζέλος και Σαμαράς πρέπει να παραδεχτούν ότι δεν είναι βιώσιμο το χρέος. Που μέχρι τώρα δεν το παραδέχονται. Γιατί δεν το παραδέχονται? Γιατί μέχρι τώρα λένε ότι είναι βιώσιμο το χρέος. Εδώ υπάρχει μια κατάσταση η οποία πάει να δημιουργηθεί, τίνει να δημιουργηθεί και να παγιωθεί. Ο Σαμαράς, γιατί μιλάω για τον Σαμαρά, κύριο Σαμαράς, προσπαθεί να διαπραγματευτεί το χρέος και έχει ήδη γίνει διαπραγμάτευση. Υπάρχει η ανακεφαλαίωση των τραπεζών, υπάρχει το κούρεμα που είχε γίνει μαζί με τον κύριο Βενιζέλο όταν ήταν στη κυβέρνηση. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία ήδη έχουν μειώσει το χρέος. Κανείς δεν είπε ότι είναι βιώσιμο το χρέος. Όταν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, σαφέστατα δεν είναι βιώσιμο, αλλά δεν μπορεί να βγει οποιοδήποτε πρόεδρος μιας χώρας, οποιοδήποτε πρωθυπουργός, οποιοδήποτε πρόεδρος μιας κυβέρνησης και να δηλώσει ότι εγώ θα πάω σε μια μονομερείς ενέργειες. Αυτά γίνονται σε επίπεδο συνεργατικό. Όχι, δεν μιλάω και μονομερείς ενέργειες. Αν το παραδεχτούμε, μπορούμε μετά να βρούμε και τις λύσεις. Δηλαδή, το κούρεμα του χρέους. Βεβαίως και μπορούμε, γιατί σήμερα θέλουμε να κάνουμε συζήτηση. Το κούρεμα του χρέους είναι έξω από την ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως ο Σαμαράς το Σεπτέμβριο μας είπε ότι βγαίνουμε, γιατί τελειώσαμε, βγαίνουμε από τα μνημόνια. Και προανήγγειλε την έξοδο είναι από το μνημόνιο. Και η έξοδος, ναι, από το μνημόνιο ανακοινώθηκε. Και είδαμε τι έγινε. Στο τέλος του Φεβρουαρίου. Ναι, είδαμε τι έγινε. Λαϊκίστικη τακτική ήταν αυτή, κύριε Σταυρόπουλου, του κύριου Σαμαρά. Η οποία ξεκίνησε από τον Ιούνιο με την αλλαγή της κυβέρνησης. Μπορεί να ήταν και ένα στοιχείο διαπραγματευτικό, αν θέλετε, και να βγούμε πιο νωρίς. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Έξω από το χώρο μπορούμε να πούμε πολλά. Κάποια πράγματα γνωρίζουν αυτοί που συμμετέχουν σε επίπεδο διαπραγμάτευσης και μπορούν να ξέρουν κάποια πράγματα περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση όμως, κύριε Παναγούτσο, αυτό που λέτε ότι είδαμε τα αποτελέσματα ποια ήταν? Τα αποτελέσματα ήταν μια διαδικασία μέσω της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας ώστε να συρθεί η χώρα σε εκλογές. Όπως ανέφερε ο κ. Βουριάρης πριν, το παράδειγμα της Σουηδίας δεν αποτέλεσε οδοδείκτη για μας. Αντί να αποτελέσει λοιπόν πηξίδα πορείας για τις συμπεριφορές όλων των πολιτικών οργανισμών, ήταν παράδειγμα προς αποφυγή. Και κυρίως αναφέρομαι στη δική σας, στο δικό σας πολιτικό οργανισμό, που είδατε και το τι μεταχείριση είχατε μεταγενέστερα από την εκλογή της Προέδρου Δημοκρατίας, αλλά αυτό δεν με αφορά. Είναι κάτι το οποίο. Να πάμε λίγο και στον κύριο Δούκα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπω ότι παραμένει σιωπηλό. Λοιπόν, όχι, δεν είναι. Έξω από το χώρο πολλά τραγούδια λένε, λέει και ο κύριο Σταυράκοκλου, αλλά το ίδιο λέει και όλη η Νέα Δημοκρατία. Ακούω με πολύ προσοχή τον κύριο Σταυράκοκλου και έχω την εντύπωση ότι με αυτά που άκουσα ότι ανήκει σε άλλο κόμμα, έτσι. Έχει πει τα αντίθετα από ό,τι έχει πει ο κύριο Σαμαρά. Καταρχήν να ξεκαθαρίσω κάτι, εγώ δεν θέλω να χαϊδεύω αυτιά. Θέλω να εκφράζω τις διαφωνίες μας δημόσια καθαρά. Η δική μου άποψη, απαντώντας και εμέσως στον εκπρόσωπο του ποταμιού, δεν θυμάμαι το όνομά σας, να με συγχωρείτε. Κύριε Γρηγοριάδη. Η Ελλάδα δεν είναι Σουηδία. Η στιγμή που περνά, η φάση που περνά η Ελλάδα, δεν έχει καμία σχέση με καμιά οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ένα πειραματόζω που το έχουν βάλει κάποιοι. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα όμως που παραμένει στην ίδια κατάσταση. Παρακαλώ. Μπορώ να ολοκληρώσω και μετά μπορείτε να πείτε τι θέλετε. Την έχουν βάλει στον πάγκο του Χασάπη, την τεμαχίζουν διάφορα συμφέροντα, ντόπια και διεθνή, και πρέπει να δεν είναι καμιά ιδηλιακή χώρα που ξαφνικά όλοι εδώ εμείς που μαζευτήκαμε έχουμε βρει και τη λύση και εξαπαλώνουν να νύχουν με ασκήσεις επί χάρτου, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, και αν θέλετε κόβοντας και τις γωνίες θα βρούμε και μια κοινή συνισταμένη. Δεν είναι έτσι. Άρα η Ελλάδα είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που έχει στοχοποιηθεί με λίγα λόγια, κύριε Δούκα. Και αυτή η ιστορία απαιτεί ρήξεις, τομές και σπάσιμο αυγών. Με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό? Θα σας πω. Θα σας πω πολύ απλά. Και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει? Μα μπορώ να σας πω. Αφήστε με 2 λεπτά. Βεβαίως. Καταλαβαίνω τι λέτε. Θα σας το πω με πολύ. Δεν θα κρατήσω. 2 λεπτά. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Άρα, εμείς δεν θέλουμε να χαϊδεύουμε αυτιά. Δεν θέλουμε να κρίνουμε την πραγματικότητα σαν ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λέμε μπρος σε μια χώρα η οποία υφίσταται αυτά που υφίσταται εξαιτίας αυτών των πολιτικών που εφαρμόζονται σε επίπεδο Ευρώπης, Τρόικας, τραπεζοκρατίας, οτιδήποτε, και υλοποιούνται εδώ από μια εθελόδουλη, τυφλή, υποτακτική συγκυβέρνηση, έτσι,
η οποία έχει υποθηκεύσει την Ελλάδα, όλη την Ελλάδα και την περιουσιακά της στοιχεία στο αγγλικό δίκαιο για 60 χρόνια στα μνημόνια και κάτω από την εποπτεία της, του Πριγκιπάτου του Λουξεμβούργου. Απίστευτα πράγματα. Και μάλιστα μια χώρα της οποίας ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι το χρέος μας είναι βιώσιμο. Όχι, δεν είναι βιώσιμο. Εδώ τα έχω. Είναι βιώσιμο το χρέος και έτσι πάει να διαπραγματευτεί. Όταν όλη η Ευρώπη τον έχει αδειάσει το Σαμαρά. Τον έχει αδειάσει. Ήδη η Μέρκελ λέει ότι μόνο η λύση είναι το κούρεμα. Πρέπει να δούμε πόσο περνάνε. Όλα τα οικονομικοί παράγοντες, ο καγκελάριος της Αυστρίας, οι Γάλλοι τραπεζίτες, αυτά έχουν δει ότι η μοναδική ρεαλιστική πρόταση για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Μα ποιος δεν το θέλει, μα μισό λεπτό. Για να κάνουμε διάλογο. Μετά αμέσως. Έχουν δει ότι είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Η παραδοχή της κυρία Μέρκελ, είναι επίτευγμα του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς τι λέτε, ποιο είναι. Νομίζετε ότι είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι η κυρία Μέρκελ επιλέγει σήμερα να έχει. Αφού σας έχει αδειάσει παλιλημένος, έχει επιλέξει σαν συνομιλητή διαπραγματευτή τη συγκυβέρνηση, τη Σαμαρά Βενιζέλου. Αν είναι δυνατόν. Έχει επιλέξει το πεδίο, γι' αυτό τελικά αυτή η ιστορία ότι λέτε εσείς κάτι και την άλλη μέρα βγαίνουν οι ίδιοι που σας στηρίζουν μέχρι τώρα και σας αδειάζουν. Να τελειώσω όμως για να. Δεν θέλω να καθυστερώ. Λοιπόν, αυτοί και δύο κόσμοι. Ο ένας για μας οδηγεί στην καταστροφή της χώρας και των πολιτών, και το λέω καθαρά, και στις επόμενες γενιές, οι επόμενες δύο γενιές θα πληρώνουν. Δεν υπάρχουν μνημόνια τα οποία φεύγουν και σε δύο μήνες θα φύγουμε. Υπάρχει το μπέλι του Χαρδούβελη, η συμφωνία του Σαμαρά με τους Τροϊκανούς, τι θα εφαρμόσει στις 26 του μηνός. Και αυτό είναι καθαρό. Να σταθούμε λίγο σε αυτό. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Απέναντι σε αυτό. Παρακαλώ. Ολοκληρώστε. Απέναντι σε αυτό υπάρχει μια πρόταση ολοκληρωμένη πρόταση. Και μετρήσιμη και ρεαλιστική, η οποία είναι πια στα μάτια όλων των λαών της Ευρώπης. Που μιλάει ότι μπορούμε να βγούμε από την κρίση και η Ευρώπη, όχι μόνο η Ελλάδα, μόνο και αύριο δηλαδή η Ισπανία, και μεθαύριο η Ιταλία, και μεθαύριο η Πορτογαλία, με μια στεναρή αντίσταση σε αυτές τις πολιτικές και ανατροπές αυτών των πολιτικών. Ωραία, να μιλήσουμε. Άρα το διακύβευμα είναι σοβαρό. Να μιλήσουμε λιγάκι με αριθμούς. Δεν είναι δηλαδή να κύριε Δούδου. Παρακαλώ. Ιούνιο του 2011 υπογράφεται το μεσοπρόθεσμο. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα 80 δισεκατομμυρίων ευρώ από τις χώρες του ευρώ και 15 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτά τα χρήματα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι θα διαπραγματευτεί. Διαπραγμάτευση σημαίνει ότι ενδεχομένως σε αυτές τις χώρες να μην πληρώσουμε κιόλας. Τι θα πάει να πει ο Ιταλός στο Ιταλικό Κοινοβούλιο, γιατί από το Ιταλικό Κοινοβούλιο πέρασαν τα χρήματα. Τι θα πάει να πει ο Ιταλός Πρωθυπουργός όταν η Ελλάδα θα του πει ότι ξέρεις κάτι, το 25% που έβαλες εσύ, εγώ δεν το πληρώνω. Δηλαδή, να σώσουμε το λαό μας, αλλά την ίδια ώρα να μην ξεχνάμε ότι μπορεί να παιχτεί και παιχνίδι βάρος των λαών οι οποίοι μας στήριξαν. Προφανώς. Δεν λέω που κατέληξαν τα λεφτά, προσέξτε με. Αλλά οι λαοί αυτοί στήριξαν τη χώρα. Πώς λοιπόν η δική μας χώρα τώρα θα τους πει ότι, ξέρετε κύριοι, δεν πληρώνω, δεν τα βγάζω. Ναι, οφείλει να το πει. Να το πει. Και να το πει με ένα τέτοιο τρόπο που χωρίς να ζημιώνει τους λαούς και τα κοινοβούλια και τις ξένες χώρες, υπάρχουν τρόποι συγκεκριμένοι. Πώς δεν θα πληρώσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θυμάστε τι έγινε πριν δύο χρόνια το κούρεμα με το PSI, το θυμάστε. Ποιος ωφέλησε αυτό. Τον ιδιωτών ήταν. Ωφέλησε την Ελλάδα, νομίζετε. Τον ιδιωτών ήταν το PSI. Ναι, τον ιδιωτών. Ξέρετε ποιος ωφέλησε. Το ξέρετε, φαντάζομαι να μην το πω. Επομένως, μισό λεπτό. Θα σας το πω αμέσως αν θέλετε. Θέλω να ολοκληρώσω όμως κάτι που είναι σημαντικό για να πω ότι ο Πρωθυπουργός συνεχώς ψεύδεται. Το Ζάπιο 1 και το Ζάπιο 2 που πήγε, ξέρετε που πήγε, στον κάλο του Χρήστο. Αυτές οι δεσμεύσεις που λέει τώρα θα καταργήσει τον ΕΦΙΑ και δεν το λέει θα καταργήσει τον ΕΦΙΑ, θα το μειώσω σταδιακά στο 1% του ΑΕΠ. Δηλαδή δεν τολμάει να πει. Θα μου επιτρέψετε λίγο να δώσω και το λόγο και στους υπολείπους. Να τελειώσω κάτι. Αντί να κατηγορούμε όμως προτάσεις. Κύριε Σταυρόπουλο, θα έχουμε χρόνο. Προτάσεις. Εδώ είναι η δυνατότητα. Δεν κύριε Δούκα, δεν έχετε προτάσεις. Δεν έχουμε προτάσεις. Συγγνώμη λίγο. Αυτά δεν γίνονται τώρα. Ο λόγος του κύριου Λασκαράκη. Αυτά δεν είναι. Αυτά είναι κομπογεννητισμοί τώρα σε επίπεδο οικονομίας. Δηλαδή δεν μπορούν να ακούγονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, βέβαια λέγαμε για το πρόγραμμα μας, αλλά τελικά έτσι πήγε αλλού και καλά κάνει πήγε αλλού. Ας πάμε λίγο στα ρεαλιστικά ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο. Τελικά η ουσία είναι αυτή τώρα τη. Είναι δυνατόν αυτό που υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ να μπορεί να εφαρμοστεί. Ακούστε, καταρχήν εγώ θέλω να διαμαρτυρηθώ μισό λεπτό, Σταύρο, γιατί ο Χρήστος μιλήσει για εθελότερους ανθρώπους. Αν μιλάμε σε ένα πάνελ με αυτού του ώρου Χρήστο, να πάμε να φύγουμε. Δεν λέω για σένα. Ο Γιώργος, όποιο. Τι σπάσει για μένα. Μίλησε για την κυβέρνηση. Τι κυβέρνηση, όποιο είναι. Είναι πολιτικό χαρακτηρισμό. Δεν δέχουμε αυτού του χαρακτηρισμού. Δουλοπρεπή το κουβεντιάσουμε. Πρέπει να υπάρχει. Υπάρχουν επιχειρήματα πολιτικά. Και στη δημοσιολογία αυτή ότι μας έχουν βάλει στο μάτι μας κόμμα στα φέτα, 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 είναι στη δημοσιολογία λογική των ΑΝΕΛ. Δεν είναι δικιά σου. Και του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ένα κόμμα αριστερό
πρέπει να δουλεύει τις απόψεις του με βάση τη λογική και με βάση τις πολιτικές απόψεις. Εγώ θέλω να πω καταρχήν δύο λόγια πριν φτάσουμε στο θέμα αυτό του χρέους. Το χρέος, τι σημαίνει χρέος? Έχουμε ποτέ δει τι είναι το χρέος? Λέει, θα κάνω μια επιτροπή να το επεξεργαστεί. Είναι πολύ απλό. Τα 300 δισεκατομμύρια περίπου, 270 πόσο θέλει το χρέος. Πώς προήλθε? 320. 320 δις. Λοιπόν, εγώ από 300. Του ΑΕΠ από το 120. Το ξέρω, τόσο. Λοιπόν, τόσο. Επειδή το ΑΕΠ μειώθηκε. Ναι, ξέρετε πώς προέρχεται αυτό το χρέος? Με το πλεόνασμα. Λοιπόν, να πω αυτό πώς έχει προέρθει. Να πούμε κάτι το οποίο μπορεί να κατανοήσει και ο κόσμος. Είναι σημαντικό. Κύριε, απλά σκαράκι. Πράγματα. Λίγο γιατί υπάρχει. Πάμε ναι, λίγο στο στην στη δικιά μου τοποθέτηση να είμαι γρήγορος. Όχι, όχι, δεν καταλάβατε. Λοιπόν, στο θέμα θέλω αυτό. Να πω λοιπόν, όχι, είναι σημαντικό. Το χρέος το έχουν πει. Το έχουν προσέψει πολλές. Ότι είναι οι δεχθές, ότι είναι τα κλεμμένα, ότι είναι. Λοιπόν, το χρέος προήρθε στα 35 χρόνια που υπάρχει μετά από την μεταπολίτευση περίπου, 40 πόσο είναι, ως εξής. Καταρχήν, έχουμε τεράστιο κράτος. Οι 300.000 δημόσιοι υπάλληλοι που είναι παραπανίσχοι, σήμερα είναι λιγότεροι. Ποιος φταίει γι' αυτό, Γιάννη? Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Θα σας πω ποιος φταίει. Ας τελειώσω, μου ευχαριστώ. Πώς σε άκουσα. Θα πω ποιος φταίει. Σημαίνει κατέτος, στα 30 χρόνια, ο κάθε υπάλληλος, 1 εκατομμύριο. 300 δισεκατομμύρια μόνο πληρώσαμε σε ένα κράτος που δεν ήταν παραγωγικό. Δεύτερο θέμα, η φορτιαφυγή. Αν βάλαμε 10 δις το χρόνο τουλάχιστον, τα γνωρίζουμε, πάμε 300 δις. Όχι, όχι, να, γιατί λένε μερικοί το χρέος. Αυτό είναι. Φαντάζομαι αυτοκριτική είναι αυτό. Έτσι, ναι, ναι, εντάξει. Αυτοκριτική φαντάζομαι είναι. Ναι, λοιπόν, αυτοκριτική είναι, βέβαια. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ας τελειώσω, μπορεί μισό, να διαπραγματευτεί κάποιος. Ναι, εκεί θα φτάσω, εκεί θα φτάσω, κυρία Σόκου. Αν λοιπόν σε αυτό βάλουμε και εξοπλισμούς, αν βάλουμε σε αυτό και τις δαπάνες, τις υπερδαπάνες που κάναμε διάφορες άλλες καταστάσεις, όπως είναι, ξέρω εγώ, ένα μη βιώσιμο σύστημα ασφαλιστικό. Όλα αυτά μας οδηγούν σε ένα ποσό που ξεπερνάει τα 500 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, είναι δυνατόν να μην δεχτούμε ότι αυτό το χρέος οφείλεται σε μια παθογένεια του πολιτικού συστήματος συνολικά? Συνολικά. Υπάρχουν κυβερνήσεις, αλλά ταυτόχρονα υπήρχαν και αντιπολιτεύσεις, υπήρχαν και λαϊκές κινητοποιήσεις, υπήρχαν και συνδικαλιστικοί φορείς. Όλοι αυτοί ήταν ένα πολιτικό σύστημα που είχε μάθει να ζει με δανεικά. Το δέχομαι ότι η ευθύνη η μεγαλύτερη υπήρχε στις κυβερνήσεις. Και ήταν και συνέχεια να μας δανείζουν. Λοιπόν, οι δανειστές μας δάνειζαν, άκουσε Μάγκη, μας δάνειζαν γιατί? Παράλογα. Γιατί μέχρι τότε η χώρα μπορούσε και πλήρωνε τα δανεικά της. Είχε παραγωγική δομή που δούλευε. Αυτό το χρέος συνέχεια μεγάλωνε. Φτάσαμε μετά όμως, εδώ ας το ξεκαθαρίσουμε λιγάκι έτσι. Υπήρξε, μετά όμως υπήρξε και μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που το χρέος το απογείωσε. Και αυτό το ξεχνάμε συνέχεια. Αυτό είναι αλήθεια. Νομίζω ότι μπορεί να ενωθεί όλη αριστερά σε αυτό το κομμάτι. Όχι αριστερά, μα είναι πραγματικότητα. Φέρνει νούμερα έτσι. Και αυτό το ξεχνάμε συνέχεια. Και έχει πραγματικά ένα πυρόπλητο ο κ. Καραμαλής. Δεν λέγεται τίποτα γι' αυτό, έτσι. Δεν λέγεται τίποτα γι' αυτό. Ναι, να πούμε λίγο τώρα. Εγώ έκανα ένα ερώτημα. Ούτε με Ανδρέας ούτε με μιλάει γι' αυτό ποτέ ο Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ συμφωνώ. Ουδέποτε μίλησε γι' αυτό. Μ' αρέσει που συμφωνείτε. Τα 120 πήγε στα 200. Αλλά θα μου επιτρέψετε. Μπράβο. Λοιπόν, να πω λίγο. Όχι, δεν τελείωσα όμως. Μα έθεσα άλλο ερώτημα και δεν με ακούτε. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω. Θέλω να πω λοιπόν κάτι που έχει να κάνει με το πώς πληρώνει το χρέος. Ακούστε. Πολλές χώρες έχουν μεγάλο χρέος. Η Ιαπωνία έχει από εμάς δεκαπλάσιο. Η Ιταλία αναλογικά είναι περισσότερο. Η Ιταλία πολύ περισσότερο. Τι συμβαίνει όμως? Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να πληρώσουμε το χρέος από εξαγωγές που κάνουν αυτές οι χώρες. Αυτές οι χώρες εξάγουν τεράστιες. Συγκρίνεται άνεσες δυνάμεις. Την Ιταλία του παραγωγικού βορρά και του αγροτικού νότου τη συγκρίνουμε με την χώρα μας. Να πάμε λίγο στο διατάφτα, θα μου επιτρέψετε. Ότι δεν μπορεί λοιπόν η Ιταλία να πληρώσει το χρέος γιατί αναγκαστικά. Ωραία, μπορεί να το διαπραγματευτεί όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί φτάνω τώρα. Να φτάσουμε κατά μέχρι τώρα. Τι συνέβη? Είχαμε το PSI που ήταν σημαντική μείωση του χρέους. Είναι 60%. Δηλαδή, ποιοι ωφελήθηκαν? Χάσανε οι ιδιώτες, χάσανε και οι τράπεζες. Ποιοι άλλοι ωφελήθηκαν από το PSI, δεν καταλαβαίνω. Όχι, απλά δεν το κατάλαβα. Απλά οι εργαζόμενοι όμως. Οι τράπεζες δεν ωφελήθηκαν από αυτό. Οι εργαζόμενοι φυσικά δεν ωφελήθηκαν. Οι τράπεζες δεν ωφελήθηκαν από αυτό. Οι ελληνικές, οι συστημικές τράπεζες δεν ωφελήθηκαν από αυτό. 52 δις πήραν. Οι τράπεζες γίνανε δημόσιες. Τελείωσε. Management ιδιώτες. Το ΣΑΛΑ έχουν management. Λοιπόν, οι τράπεζες, οι μετοχές του είχαν. Δεν έλεγχο όπως θα τις κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η αριθμητική είναι αδυσόπιτη. Μισό λεπτό. Το ΣΥΡΙΖΑ θα τις κάνει κρατικές. Α, τελειώσω. Μην μπερδεύετε. Είναι άλλο πράγμα. Αυτό είναι
πληθυσμό στον λοιπόν, το PSI λοιπόν ήταν σημαντικό. 100 δις περίπου γλιτώσαν το PSI. Σαν χώρα. Με κεφάλαια 90% του δημοσίου δεν δικαιούται να μιλάνε ότι είναι ιδιωτικές οι τράπεζες. Είναι λοιπόν, κάτω από την επιτυχία του δημοσίου αναγκαστικά. Μέσω της ανακεφαλοποίησης. 52 δις πριν. Όχι, βρε Χριστό, τι είναι αυτό που λέω. Κύριε, ακούστε κύριε Λασκαράκη, πριν όταν εγώ πήγα να σας προστατεύσω, δεν ακούγατε. Σας λέω. Τώρα με φωνάζετε να βοηθήσω. Λοιπόν, πραγματικά εδώ θέλω να πω ότι η διαπραγμάτευση είναι κάτι που έχει να κάνει με το σχετισμό των δυνάμεων. Δεν πα να χτυπήσει κάτι στον τοίχο έτσι. Με το να χορεύει νταούλια και να χορεύουν ζουρνάδε οι τράπεζε του εξωτερικού, πεντοζάλι και οι αγορέ, δεν γίνεται διαπραγμάτευση. Εκεί χρειάζεται επιχειρήματα και χρειάζεται επίση να δώσει στον άλλο τον συνομιλητή σου την αίσθηση ότι είσαι μια χώρα που έχει δυνάμεις ενωμένες πολιτικά μεταξύ τους και δεν είναι υποχώρη. Όταν λοιπόν λέγαμε ότι θα γίνει εθνική. Πήρατε μεγάλο κομμάτι του δεύτερου μήνου. Μόνο αυτό. Όταν λοιπόν λέμε να γίνει εθνική ομάδα. Όταν λέμε να γίνει εθνική ομάδα διαπραγματεύσης, δεν συμφωνούν τα άλλα κόμματα. Ειδικά δεν συμφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κουκουέ τι λέει για τη διαπραγμάτευση, κύριε Βλησίδη. Ποιο μπορεί να διαπραγματευτεί καλύτερα, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, κανένας. Συζητάμε ενό σχέδιο. Πάλι ζυγαριά σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι και όχι μόνο, εφαρμόζονται τα ίδια μέτρα που εφαρμόζονται εδώ, είτε έχουν χρέος, είτε δεν έχουν, είτε έχουν μνημόνια, είτε δεν έχουν. Ξεκινώντας από τον έμφυα, παράδειγμα το νερό στην Ιρλανδία, το πληρώνει ο άλλος, ξέρω εγώ, 50 ευρώ το κυβικό, ας το πω. Είναι ένας έμεσος τρόπος για το έμφυα. Άλλο θέλω να πω. Λοιπόν, τα ίδια μέτρα παίρνονται μέτρα σε βάρος των εργαζομένων και ιδιαίτερα, πώς το λένε, των εργατών, των μικρών μεσαίων αγροτών και επαγγελματιών. Αυτό δείχνει ότι βαθύτερες είναι οι αιτίες αυτής της λειτουργίας όλων των χωρών, όλων των κυβερνήσεων, είτε είναι φιλελεύθερες, είτε είναι σοσιαλδημοκρατικές, είτε είναι αριστερές, ας το πούμε έτσι, όπως της Δανίας και άλλες. Γιατί παίρνονται όλα αυτά τα μέτρα σε βάρος των εργαζομένων. Πρόφαση είναι το μνημόνιο, πρόφαση είναι το χρέος. Στις 4 Γενάρη το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός μελέτησε και η Καθημερινή, καθόλου κομμουνιστική εφημερίδα, έβγαλε 2 συμπεράσματα. Ο αναλυτής, ο οικονομικός αναλυτής, σε ανάλυση που δεν διαβάζεται φυσικά πλατιά από τον κόσμο, δεν έχει ας πούμε καμιά δημοφιλία. 2 πράγματα. Πρώτον, ότι οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι, άρα και αυτό μάλιστα είναι διαπίστωση γενικότερη, όχι μόνο του συγκεκριμένου φόρου, α το πω έτσι, μέχρι και ο υφυπουργός της Αμερικής, οικονομικών της Αμερικής το ανέφερε αυτό για την Αμερική, όπως και εδώ. Όλα τα στατιστικά αυτό δείχνουν. Πράγμα που δείχνει, που πάει στην πάντα όλα αυτά που λέγονται για υγιείς επιχειρηματίες, για σωστές επιχειρήσεις, για το ένα για το άλλο. Πάει στην πάντα. Είναι τάση του καπιταλισμού οι πλούσιοι να γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Και προσέξτε το δεύτερο, η διαπίστωση, η δεύτερη σημαντική, ότι και εκεί που γίνονται επενδύσεις η ανεργία μεγαλώνει. Και είναι λογικό. Γιατί όλα αυτά που βοηθάνε σε μια επένδυση, που συμβάλλουν, είναι πώς θα μεγαλώσει το κέρδος του κεφαλαιοκράτη, αυτού που έχει το κεφάλαιο για να επενδύσει. Οι τεχνολογίες, σε όφελός του. Οι εργασιακές σχέσεις, σε όφελός του. Εγώ θα πρόσθετα και ένα τρίτο παράγοντα σου. Πώς γίνεται και πώς εξηγείται σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο με μικρότερο τζίρο επιχειρήσεις, όπως εδώ στην Ελλάδα, τα σούπερ μάρκετ που ελέγχουν το 85% πώς το λένε, της διακίνησης των τροφίμων. Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ με μείωση του τζίρου λόγω της ανέχειας των εργαζομένων να έχουν αύξηση κερδών. Πώς εξηγείται? Εξηγείται απλά. Το είδαμε εδώ στην Αλεξανδρούπολη τις μέρες των γιορτών. Δούλευαν οι εργαζόμενοι 16 ώρες, 14 ώρες, 12 ώρες. Δεν πληρώνονταν φυσικά, κάτι ελάχιστα, αν πληρώθηκαν κάποιοι. Μάλιστα υπήρχαν περιπτώσεις που πήγαν από την υπερεργασία στο νοσοκομείο, ας πούμε. Και η σούμα είναι μέσω της υπερεργασίας και μέσω της νέας τεχνολογίας να κερδίζει αυτός που έχει το κεφάλαιο. Αν δεν γίνουν ανατροπές σε αυτή την κατεύθυνση, λύσεις δεν υπάρχουν. Τι να μιλάμε για το μνημόνιο και για το χρέος. Πρώτα απ' όλα είπα, από το χρέος δεν ωφελείται καθόλου ο εργαζόμενος λαός. Θυμάστε την περίοδο της ανάκαμψης, της ανόδου της οικονομίας μας, με τα ψηλά ποσοστά αύξηση του ΑΕΠ. Η αύξηση που έπαιρνε ο εργαζόμενος ήταν ένα κουλούρι, ας το πω έτσι, την ημέρα. Και μάλιστα έτσι χλέβαζε το συνδικαλιστικό κίνημα για μηδαμινές αυξήσεις που έπαιρνε εκείνη την περίοδο. Δηλαδή
που ήταν μεγάλο και γιγαντωμένο το δημόσιο. Δηλαδή τώρα είναι εντάξει το δημόσιο όταν είναι άδεια τα νοσοκομεία. Όταν στηβάζουν οι μαθητές στα σχολεία 30, αν όχι και παραπάνω σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή ήταν τότε, ας πούμε, ξέρω εγώ, που υπήρχε μια σχετική άνεση κατά κάποιο τρόπο, όχι ότι η κατάσταση ήταν καλή. Δεν ήταν υγιές τότε εκείνο το κράτος και τώρα είναι υγιές με λειψούς δασκάλους, με λειψούς γιατρούς και νοσηλευτές στα νοσοκομεία, με λειψές και κοινωνικές παροχές. Με δυσκολία να εξυπηρετηθείς ακόμα και σε βασικούς τομείς. Αυτά βέβαια στα οποία εκφράζει ο κύριος Βλησίτης, νομίζω ότι είναι θέματα τα οποία τα έχετε δει και τα βιώνετε και όλοι σας. Εντάξει, αλλά αυτές είναι διαπιστώσεις. Θέλουμε λύσεις. Τις κυριαρχίες των μονοπωλίων, λύσεις δεν θα υπάρξουν. Να έχουμε έξω. Δηλαδή. Γι' αυτό καλούμε το ΚΚ να ενισχυθεί. Θα είναι η μόνη αντιπολίτευση και φάνηκε μάλιστα από το πάνελ εδώ μέσα. Θα είναι η μόνη αντιπολίτευση την επόμενη μέρα στις 26 του μηνός. Σε ποιους αντιπολίτευση. Για να παλέψει. Σε ποιους αντιπολίτευση. Στην όποια κυβέρνηση που θα σχηματιστεί. Σε ποιους. Εσείς ακόμα και με τον εαυτό σας αντιπολίτευσες, κύριε Βλησίδη. Όχι, εντάξει. Κύριε Βλησίδη, είπατε το εξής τρομερό. Οι επενδύσεις αυξάνουν την ανεργία. Ναι. Διαπίστωση. Αυτό είναι τομή στην οικονομική. Αυτό είναι τομή στην οικονομική επιστήμη. Αυτό είναι τομή στην οικονομική επιστήμη. Λέω, αυτά γράφηκαν όχι από μη κομμουνιστές, ίσα-ίσα από ακρεφείς φιλελεύθερους οικονομολόγους. Νομίζω ότι αυτό. Αυτή είναι η διαπίστωση, δυστυχώς. Είναι επιστημονικό μνημείο τώρα που αναφέρεται. Εγώ σας παραπέμπω σε συγκεκριμένη. Μάλλον να σας το μήπως, δείξω. Μήπως ήταν για κάτι με κάποια μεμονωμένη περιοχή. Να σας το δείξω κιόλας. Είναι δυνατόν επενδύσεις και μιλάτε για τους εργαζόμενους. Ελεύθεροι επαγγελματίες της καθημερινής. 10 κρίσιμα προβλήματα. Ένα από αυτά είναι αυτό που σας ανέφερα και δεν στέμα είναι. Παρακαλώ, διαβάστε το. Κύριε Σταυράκο, βλέπετε κάτι άλλο. Θα μου επιτρέψετε λίγο. Γι' αυτό ακριβώς οι λύσεις είναι. Θα μου επιτρέψετε να πάμε σε ένα σύντομο δυτικό διάλειμμα για να βρούμε αυτές τις λύσεις τις οποίες και λέτε. Αν πραγματικά υπάρχουν λύσεις, γιατί. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Να σας πω. Μισό λεπτό για να ολοκληρώσω, γιατί στις διαπιστώσεις μείναμε ενδεχόμενα. Αλλά οι λύσεις, ποιες θα είναι. Αυτό θα πούμε σε λίγο. Αυτό θα συζητήσουμε, κύριε Βλησίδη. Αυτό θα συζητήσουμε. Μία ανωτελεία. Μία ανωτελεία για να συζητήσουμε για αυτές τις λύσεις σε πολύ λίγα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκλογές 2015. Να σας υπενθυμίσουμε ότι είναι το ποδαρικό μας, η πρώτη μας εκπομπή, πρώτη εκπομπή με αυτόν τον τίτλο, από τις πολλές που θα ακολουθήσουν. Είχαμε αφήσει τη συζήτηση κάπου μεταξύ. Μπερδεύτηκα, κύριε Βλησίδη, συγγνώμη, γιατί ανοίξατε πολλά μέτωπα. Είχαμε αφήσει τη συζήτηση κάπου μεταξύ χρέους, μνημονίου, ουσιαστικής διαπραγμάτευσης, αλλά θυμάμαι πολύ καλά ότι πήγαμε να περάσουμε στο ζήτημα των λύσεων. Εφόσον λοιπόν έχει γίνει η ανάλυση κατάστασης, κύριε Παναγούτσο, μπορούμε να μπούμε σε αυτές καθ' αυτές τις λύσεις. Τι προτείνει η εκλογική συνεργασία της Δημοκρατικής Αριστεράς? Καταρχήν να πω συγχαρητήρια για την ανάλυση που έκανε ο κύριος Λασκαράκης. Νομίζω ότι ήταν πλήρης γιατί έγινε το χρέος. Άρα λοιπόν έχουμε δύο πράγματα πρακτικά. Έχουμε ένα πελατειακό αναποτελεσματικό κράτος και από την άλλη δεν έχουμε σωστό φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα. Εγώ νομίζω ότι αυτά είναι τα δύο βασικά. Και αυτά ήταν τα δύο βασικά τα οποία προσπάθησε η Δημοκρατική Αριστερά να θέσει στη συγκυβέρνηση. Έφαγε τείχο, που λέμε έπεσε σε τείχο και δυστυχώς θεωρώ ότι και οι λύσεις που δόθηκαν ως που ονομάστηκαν μέσα εισαγωγικά μεταρρυθμίσεις που αφορούσαν το κράτος όσον αφορά τουλάχιστον τα παιδεία που ξέρω εγώ, παιδεία και υγεία, ήτανε αναποτελεσματικές, ήτανε λαϊκίστικες τελικώς και δεν σημάζεψαν τίποτα. Τώρα, όσον αφορά το χρέος. Το χρέος, όπως είπα και προηγουμένως, είναι προφανώς ότι πρέπει να παραδεχθούμε ότι δεν είναι βιώσιμο. Επομένως, πρέπει κάτι να κάνουμε. Η μία λύση που λέει ότι εμείς θα ασκήσουμε μνημόνια, θα πάμε να κάνουμε μονομερείς ενέργειες και θα κάνουμε κούρεμα, θεωρούμε ότι δεν είναι η πρέπουσα και η σωστή. Γιατί πράγματι αυτή τη στιγμή το χρέος βρίσκεται, το χρωστάμε σε κυβερνήσεις και σε λαούς και μάλιστα σε λαούς που ζουν λίγο χειρότερα και από εμάς σε επίπεδο επιβίωσης. Λοιπόν, επομένως, αυτό που προτείνει και το πρότεινε και πρόσφατα η Δημοκρατική Αριστερά είναι ότι θα πρέπει να γίνει μια αναδιάρθρωση. Αναδιάρθρωση με την έννοια ότι θα πρέπει να επιμηκυνθεί ο χρόνος αποπληρωμής και προφανώς
εάν θα μπορούσαμε να πούμε και σε διαπραγμάτευση και για τα επιτόκια. Τώρα, αυτό όμως που κατά την άποψή μου πρέπει να δούμε είναι αυτό που πράγματι, το ξαναλέω, είπε ο κύριος Λασκαράκης, το πώς δημιουργήθηκε το χρέος. Και εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, με αυτή την πολιτική κατάσταση, με αυτές τις πολιτικές, αυτής της κυβέρνησης, της δικοματικής που υπάρχει, που το πελατειακό κράτος δεν έσβησε, θεωρώ ότι υπάρχουν ακόμα οι συνθήκες για να δημιουργείται χρέος και να δημιουργούνται δημοσιονομικά ελλείμματα. Επομένως, θεωρώ ότι η συζήτηση, η βασική, θα πρέπει να γίνει σε αυτό το ζήτημα. Κύριε Γρηγοριάδη, θα με επιτρέψετε λίγο να πάμε στο ποτάμι, να μας πει και την άποψη του κύριου Γρηγοριάδη. Εμείς να πούμε πρώτα απ' όλα για το χρέος, ότι να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μπορούμε να το αρνηθούμε, γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό είναι προς τις ευρωπαϊκές χώρες. Μπορούμε να το διαπραγματευτούμε, αλλά πιστεύουμε ότι η διαπραγμάτευση αυτή δεν μπορεί να γίνει από κανέναν από τους δύο μεγάλους διαπραγματευτές. Δεν μπορεί ούτε να γίνει με τον κύριο Σαμαρά αποκλειστικά. Δεν είναι ικανή. Ούτε μόνοι τους όχι. Μόνοι τους όχι. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια πατριωτική πρόταση για το χρέος, να υπάρξει μια τουλάχιστον συνένεση άνω του 50% και να πάει και να διαπραγματευτεί απέναντι στους Ευρωπαίους εταίρους μας, αφού βέβαια λύσουμε κάποια προβλήματα εμείς εδώ σαν χώρα. Το χρέος μας είναι μεγάλο και αναφέρθηκε πριν και για την Ιαπωνία κάποια πράγματα, ότι η Ιαπωνία έχει μεγαλύτερο εξωτερικό χρέος ή οτιδήποτε. Εμείς πρώτα απ' όλα πρέπει να μάθουμε να παράγουμε σαν χώρα. Και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας μας αυτή τη στιγμή είναι η παραγωγή. Εισάγουμε το μεγαλύτερο ποσοστό. Αναφέρθηκε ότι ενδεχόμενα έχουμε κάποιο πρωτογενές πλεόνασμα. Ζάχαρη δεν μπορούμε να παράγουμε. Φυσικά μπορούμε να παράγουμε. Γιατί τότε μας κλείνουν τα εργοστάσια. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, κύριε Βεσίρη. Είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά αυτή τη στιγμή. Φυσικά και όχι μόνο ζάχαρη, μπορούμε να παράγουμε και γαλακτοκομικά προϊόντα στον νομό μας και αγροτικά προϊόντα. Πάρα πολλά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένα, όχι. Δεν νομίζω ότι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θεωρώ ότι κυρίως είναι το κράτος μας και ο τρόπος οργάνωσης του κράτους μας. Έτσι όπως ακριβώς το έχουμε εξελίξει όλα τα τελευταία χρόνια από τον πολιτικό κόσμο. Για να αντιληφθώ λίγο αυτό που λέγατε και πριν, ότι θα ήταν πιο ουσιαστικό το να πάει να διαπραγματευτεί μια κυβέρνηση με άνω του 50%. Να υποθέσω ίσως ότι η παρουσία του ποταμιού σε μια ενδεχόμενη συγκυβέρνηση. Ενδεχόμενα θα μπορούσε να βοηθήσει κάτι τέτοιο, ναι. Πάντως έχω την αίσθηση ότι πραγματικά το θέλετε αυτό. Δηλαδή, μα πιστεύουμε ότι κάποια σοβαρά προβλήματα της χώρας δεν μπορούν να λυθούν με κορώνες. Απλά λέω το εξής και το έχω ξαναθέσει αυτό το ερώτημα, ότι η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή που διεκδικούν την κυβέρνηση είναι δύο τελείως διαφορετικά κόμματα με δύο τελείως διαφορετικές πολιτικές, τουλάχιστον έτσι όπως μας εμφανίζονται προεκλογικά. Με πολύ πραγματικά και προβλήματα όμως. Να καταλάβω πώς και το με ποτάμι. Πολύ σοβαρά προβλήματα. Φυσικά. Τα οποία δεν αντιμετωπίζουν ούτε οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά όταν θα σας πει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πάμε, θα διαπραγματευτούμε. Όλοι οι Έλληνες ψηφοφόροι λοιπόν αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν κάποια πολύ σοβαρά προβλήματα. Δεν μπορώ να καταλάβω στο κομμάτι της παραγωγής. Σας, με ποια πολιτική ταιριάζει, αυτό προσπαθώ να καταλάβω τόσο καιρό με το ποτάμι. Με άλλα λόγια, των πραγματικών λύσεων. Ποιο είναι το ιδεολογικό στίγμα. Ναι, ποιο είναι το ιδεολογικό στίγμα, ειλικρινά. Αριστερίζει, είναι πιο δεξιά. Ναι. Πιστεύετε είναι στο ότι κέντρο, στο 2015 θα μπορέσει να λύσει το πολιτικό πρόβλημα της χώρας μας οι ιδεολογίες? Όχι, αλλά το έχουν διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης όμως οι ιδεολογίες. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι στη θεωρία. Έχουν διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης του συγκεκριμένου προβλήματος. Σου λέει ότι έχουμε δύο δρόμους προς αυτό. Εγώ διαλέγω αυτό. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει ένας δρόμος ή ένας δεύτερος δρόμος. Πιστεύουμε ότι υπάρχει και ένας τρίτος δρόμος. Ο οποίος είναι ποιος? Τον οποίο πρέπει να τον βρούμε. Αυτό τον είπε ο Γιώργος Παπανδρέου κάποια στιγμή. Τον τρίτο δρόμο. Ποτέ δεν βρέθηκε. Ήταν προς τον συνδυασμό όμως. Μπορεί να είναι διαφορετικός από τον συνδυασμό. Ναι. Είχε ιδεολογικό στίγμα όμως εκείνη η πρόταση. Αυτό το λέω. Να πάμε λίγο στον ΣΥΡΙΖΑ για τις λύσεις του. Και πραγματικά νομίζω ότι θα είναι εξαιρετικό. Γιατί περιμένει. Να προσθέσω κάτι για να βοηθήσει. Θα το αναλύσω. Δεν ξέρω αν θα βοηθήσει. Πάμε. Δηλαδή, εάν δεν υπάρχει ιδεολογικό στίγμα, εάν δεν υπάρχει μια ιδεολογική θεώρηση, πώς θα υλοποιήσεις το πρόγραμμα που λες? Εγώ θα ήθελα να ξέρω, κύριε Σταυρόγλου, ποιο ήταν το ιδεολογικό στίγμα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν με ακούσατε. Κοινωνικός φιλελευθερισμός. Ή, εν πάση περιπτώσει, μέσα σε μια πολεμική κατάσταση που επικρατούσε στον τομέα της οικονομίας. Και άρα η πολιτική η οποία έχει ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια είναι επί του κοινωνικού φιλελευθερισμού. Αν αρχίσουν την παρελθοντολογία. Άρα τα βασικά μας προβλήματα, εσείς αναφερθήκατε. Αν αρχίσουν την παρελθοντολογία, μπορούμε να μιλάμε πολλές ώρες. Το θέμα είναι ο κόσμος θέλει να μάθει τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Προτάσεις μας. Και λέω ναι, βεβαίως, και λέω λοιπόν, ότι εγώ σέβομαι ότι υπάρχει μια αριστερή θεώρηση.
Και αριστερή θεώρηση λέει, ναι, εγώ είμαι επαναστάτης, διακηρύσω την επαναστατικότητα και πηγαίνω σε μονομερείς ενέργειες. Με ποιο τρόπο. Εκεί το σέβομαι. Μέχρι εκεί το σέβομαι. Από εκεί και έπειτα όμως περιμένω να δω συγκεκριμένα πράγματα, προτάσεις, έτσι ώστε να μπορέσει και ο κόσμος να αξιολογήσει τα δύο συγκεκριμένα προγράμματα. Καταρχήν, να σας πω, δεν υπάρχουν μονομερείς ενέργειες. Κανένας δεν είπε από το ΣΥΡΙΖΑ ότι θα υπάρξουν μονομερείς ενέργειες. Θα σας εξηγήσω όμως γι' αυτό, γιατί για το διατάφτα. Όμως, Χρήστο, ναι, θα απαντήσω. Θα απαντήσω. Είναι καλό αυτό. Θα σας πω λόγια. Θα σας απαντήσω. Πολύ λογικά. Δεν υπάρχει μόνο όχι. Εμείς ισχυριζόμαστε ότι είμαστε το κόμμα της κοινής λογικής. Δεν είμαστε ούτε της κοινής λογικής. Εμείς δυσκολευόμαστε να το καταλάβουμε. Προφανώς. Αγγελωμένοι στις αγγελώσεις του νεοφιλελευθερισμού, πού να καταλάβετε. Δεν είναι αυτό, γιατί πρέπει να ψαχτούμε. Λοιπόν, για το διατάφτα. Οι ταμπέλες είναι. Παροχημένη. Δεν υπάρχει δηλαδή επικυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού στην Ευρώπη. Κάνω λάθος. Ας τον νεοφιλελευθερισμό. Φιλελευθερισμό είναι. Δεν είναι υπάρχει νεοφιλελευθερισμό. Εγώ ξέρω ότι είσαι φιλελεύθερος, αλλά. Όχι νεοφιλελευθερισμό. Αγγελωμένος. Φιλελεύθερος. Μου αρέσει πάρα πολύ. Αγγελωμένος. Και είμαι περήφανος. Εγώ το σέβομαι αυτή τη στιγμή, αλλά θα σεβαστείτε και εσείς λίγο. Να τελειώσω, να τελειώσω. Δύο λεπτά. Λοιπόν, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τις 26 Γενάρη είναι συγκεκριμένες και είναι 5 πυλώνες, τους οποίους έχει διακηρύξει ο διαστόματος του Προέδρου του Αλέξη Τσίπρα και είναι πολύ απλές. Πρώτο, αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, δηλαδή αυτής της εξαθλίωσης και της φτωχοποίησης του ελληνικού πληθυσμού, και αυτό δεν έχει να κάνει με τη διαχείριση του χρέους και το πώς θα πάει η αυτοκίνηση. Μισό λεπτό. Εντάξει. Να πω. Αυτή η αντιμετώπιση που πιάνει ζητήματα που έχουν να κάνουν από την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, από τη φορολόγηση από τις 12.000. Άρα καταργούμε τον ΕΝΦΙΑ. Προφανώς, την άλλη μέρα. Πάει αυτό. Την άλλη μέρα. Μα είναι προφανές ότι ο φόρος αυτός μπήκε, το χαράτσι αυτό μπήκε για ένα χρόνο. Θα δημιουργηθεί άλλος ανάλογος φόρος. Συνέχεια. Ωραία, ωραία. Και γίνεται μόνιμος. Λοιπόν, δωρεάν ρεύμα σε 300 νοικοκυριά. Επίδομα σύντηση σε 300 άπορες οικογένειες. 300.000 νοικοκυριά. Πόσο κάνει αυτό? 17 ευρώ το μήνα. Θα σας πω. Δωρεάν ιατρική περίθαλψη σε όλους. Ασφαλισμένους, άνεργους, ανασφάλιστους. Μείωση συμμετοχής στη φαρμακική περίθαλψη. Πόσο μείωση? Είναι ανάγκη να μάθουμε το νούμερο, θα είναι 50% ή 100%. Ναι, εντάξει. Δώρο Χριστουγέννων στους συνταξιούχους με σύνταξη κάτω από 700 ευρώ. Κάρτα μετακίνησης σε άνεργους και απόρους. Την πρόταση θα σας ακούσω. Δεν χρειάζεται. Δεν θα κάνετε και κριτική μας αυτό. Εξίσωση φόρου πετρελαίου, θέρμανσης και κίνησης. Κάτι το οποίο είναι πασιφανές ότι θα οδηγήσει και σε έσοδα του κράτους και το κάνει κανένας. Μακάρι, συμφωνώ. Έχεις δίκιο σε αυτό. Άρα, εξίσωση του φόρου πετρελαίου και θέρμανση, κίνησης και θέρμανση. Συμφωνείτε, αλλά δεν το κάνετε. Λοιπόν, ανθρωπιστική κρίση. Μισό λεπτό. Ένα λεπτό. Ανθρωπιστική κρίση, έτσι. Πρώτο, αντιμετώπιση. Αυτό θα γίνει έτσι κι αλλιώς. Δέσμευση είναι. Δεύτερο, κατάργηση των νόμων. Είναι νόμος του κράτους, δεν έχει καμιά σχέση με την Ευρώπη, με την Τρόικα. Των μνημονιακών, των μνημονίων και των εφαρμοστικών νόμων που συνοδεύουν τα μνημόνια. Εργασιακές σχέσεις, αυτή η νέα, ο νέος μεσαίωνας που κατακλείζει την αυτή, όλα τα, όλα τελειώνουν. Κύριε Δούκα, έτσι, εκεί έχω μια διαφωνία για το θέμα του μνημονίου. Θα πείτε ό,τι θέλετε. Γιατί άλλα στελέχη, του ΣΥΡΙΖΑ, μιλήσανε, ο κύριος Μητρόπουλος συγκεκριμένα, είπε ότι θα καταργηθεί το μνημόνιο με ένα νόμο ακριβώς την επόμενη μέρα, ναι, που θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, και άλλοι, όπως ο κύριος Σταθάκης, ανέφερε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και ο κύριος Μιλιός, αντίστοιχα, που πήγε στην άλλη. Εγώ λέω την άποψη, τη συλλογική άποψη του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ουσιαστικά, ο κύριος Σταθάκης και ο κύριος Μιλιός δεν είναι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να έχουν αποχρώσεις διαδικασίες, να υπάρχουν, είναι προφανές. Αλλά η κατάργηση των μνημονίων και των εφαρμοστικών νόμων που συνοδεύουν τα μνημόνια θα γίνει από το ΣΥΡΙΖΑ. Με ένα νόμο. Συγγνώμη, κυρία Δοκά, έχω συμπληρώσει. Πρέπει να πω το πρόγραμμα, γιατί δεν μπορεί να πει. Αφήστε μετά. Εφόλη τη ΣΥΡΙΖΑ. Να πω το πρόγραμμα. Παρακαλώ. Επιγραμματικά όμως. Επιγραμματικά. Τρίτο. Διαδικασίες παραγωγικής ανασυγκρότησης, που πιάνει όλο αυτό το πλέγμα που πρέπει αναγκαστικά, ακόμα και αν μας χαρίσουν σήμερα όλο το χρέος, δεν μπορεί την άλλη μέρα η Ελλάδα να είναι πάλι χρεωμένη, αν δεν βάλει τη μηχανή να δουλέψει. Και θα πρέπει να δουλέψει, που σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε δομικούς μετασχηματισμούς. Πείτε, όχι μεταρρυθμίσεις. Συμφωνούμε. Να βρούμε και τα εργαλεία για να μπορέσουμε. Είναι αυτό, είναι ένα κάρο πράγμα. Θα σας το πω, λέτε πραγματικά. Αυτά προεκλογικά. Δεν με αφήνετε να πω. Να σας πω λίγο κάτι. Όχι, δεν μπορώ λίγο να σας πω κάτι. Να τελειώσω. Όλοι είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, όλοι είμαστε Νέα Δημοκρατία που τα έχω ξανακούσει και όλοι είμαστε ΠΑΣΟΚ που τα έχω ξανακούσει πιο παλιά. Εγώ μπορώ να πω την πρόταση και μετά θα ρωτήσετε μου τι θέλετε. Να πω την πρόταση. Πέντε πράγματα. Δεν γινόμαστε ποτέ. Επαναλαμβάνω. Όλοι είμαστε. Ανθρωπιστική κρίση.
Και μετά ερωτήσεις. Παρακαλώ, την αρχή. Μα δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω. Ακόμη ένα θέμα έχει μείνει. Θεσμικός μετασχηματισμός του κράτους και της κοινωνίας. Που πιάνει ένα πράγμα από την κυβέρνηση, από την ασυλία των βουλευτών. Τίποτα. Αυτά δεν είναι οικονομικό. Σας ακούω με προσοχή τόση ώρα. Γιατί με διακόπτω. Δεν σας διακόπτω. Είπατε και το πέμπτο νομίζω. Επιτρέψτε μου λοιπόν να πω, έχετε ήδη μέχρι τώρα. Είναι ένα χρονικό έχετε, περιθώριο. Ένα λεπτάκι, ένα λεπτάκι. Δεν μπορώ να έχω ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Έχετε αναφέρει, κύριε Δούκα, μέχρι τώρα το ΜΕΣ. Γιατί ο κόσμος λοιπόν, που θέλει όλες αυτές τις αλλαγές, δεν εμπιστεύεται. Μα αφήστε να το ολοκληρώσω. Δεν τις είπα όλες και μετά πείτε μου. Κάτι τι ερώτηση. Επιτρέψτε μου, ένα λεπτό θέλω. Παρακαλώ, κύριε Δούκα. Δυνατόν να μην πούμε την πρότασή μας και ας την αποδομήσετε εσείς αν θέλετε. Παρακαλώ. Να πω την πρότασή μας. Δεν έχουμε σκοπό να την αποδομήσουμε. Το ξέρω ότι δεν έχετε. Αλλά αφήστε με το ολοκληρώσω. Ένα λεπτό θέλω. Κρατήστε χρονόμετρο. Λοιπόν, θεσμικός μετασχηματισμός και εδώ πέρα το πούμε με το όνομά τους. Πιάνει από την κυβέρνηση, από την ασυλία των βουλευτών, από τα σκάνδαλα της εξεταστικής που να γίνουν, από τα κόμματα, τη λειτουργία των κομμάτων και τα δάνεια από τις τράπεζες. Όλο αυτό το σύστημα, τη διαπλοκή του τριγώνου, τράπεζες, κόμματα, συγκυβερνήσεις, εργολάβοι, μαζικά μέσα ενημέρωσης. Αυτό να τελειώσω και μετά θα πείτε. Χριστό, να πείτε, δε να τελειώσω. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρηματοδοτήθηκε, δεν πήρε τη χρηματοδότηση. Να τελειώσω ρε παιδιά, να τελειώσω. Και τελευταίο που λέτε για το χρέος, καμία μονομερής ενέργεια. Δεν υπηρετεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε λέει ποτέ. Λέει όμως συγκεκριμένα πράγματα. Εφόσον το χρέος δεν είναι βιώσιμο και το λένε οι πάντες τώρα πια, έτσι είναι στέλνει. Οι πάντες το λένε, εκτός από την συγκυβέρνηση, όλοι οι άλλοι αυτό λένε. Διεθνείς οργανισμοί, όλοι. Λοιπόν, εφόσον δεν είναι βιώσιμο, θα επιδιώξουμε σε συμφωνία να γίνει ένα κούρεμα του μεγαλύτερου μέρους του χρέους με, αυτό είναι το σημαντικό, με ρήτρα ανάπτυξης. Και δεύτερο, μορατόριο στην αποπληρωμή. Για να μπορέσει να δουλέψει η μηχανή και μετά να αρχίσουμε να αποπληρώνουμε. Τι χρονικό αυτό δεν περιθώριο μπο... αλλιώς το χρέος θα συνεχίζει να μεγαλώνει. Τι χρονικό περιθώριο. Έτσι επιγραμματίζεται. Δηλαδή, αυτό είναι μια διαπραγμάτευση. Μπορεί να κρατήσει μήνες. Μπορεί να κρατήσει μια μέρα. 5 με 7 χρόνια. Το ξέρετε που είναι καλά. Ωραία, ακούσατε λοιπόν την απάντηση. Αυτή είναι η πρότασή μα. Συνολικά αυτό είναι το πακέτο που προτείνουμε στον ελληνικό λαό. Τι προτείνει τώρα εσεί. Πείτε, να πείτε τις δικές σας και μετά αποδομήστε και τις δικές σας. Αλλά πείτε προτάσεις. Προτάσεις. Καταρχήν. Όχι κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ, προτάσεις τις δικές σας καταρχήν. Κάνω κριτική, ρε, θα κάνω όσο θέλετε. Εγώ θα ακούσω και τις προτάσεις. Φυσικά τις ακούεις. Καταρχήν να πούμε κάτι. Στο λαϊκισμό δεν ενδιαφέρει πώς θα παραχθεί πλούτος, αλλά πώς θα μοιραστεί ο πλούτος. Είναι μια πάγια παθογένεια της κοινωνίας μας και σε αυτό έχει δίκιο ο κ. Παναγούτσος. Που τελικά μας οδήγησε στην κρίση. Να μοιράσουμε τον πλούτο. Όλοι εκεί στοχεύουν. Να παράγουμε, βαριές. Ας το παράγουν κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, γι' αυτό όταν ακούω προτάσεις που λένε θα καταργήσουμε τον ΕΦΕ, θα δώσουμε πετρέλαια, θα δώσουμε αυτά. Αυτό σημαίνει μοιράζουμε πλούτο. Που δεν υπάρχει πλούτος. Δανεικά έχουμε παιδιά τη στιγμή αυτή. Δανεικά ζούμε. Αυτό καταλάβαμε. Ένα δεύτερο θέμα. Για να γίνει αυτό που λέμε παραγωγική ανασυγκρότηση, πρέπει να στερηθούν μερικές αρχές. Που λέει ότι πρέπει να γίνει πιο ανταγωνιστική η οικονομία μας. Αυτό όμως για να γίνει θέλει μεταρρυθμίσεις σοβαρές. Που δυστυχώς που τις κάνουμε τώρα, που τις κάνουν τώρα αυτοί που κυβερνούν, εγώ δεν είμαι κυβερνήτης. Λείψες. Τις κάνουν. Ναι, φυσικά τις κάνουν. Κάνουν μεταρρυθμίσεις. Μα ποια συμφώνησε, πότε συμφώνησε μέσα στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ τις μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή. Μόλις τις καταψήφισε. Είναι μεταρρύθμιση όταν βάζει τον. Όταν αποδομεί το δημόσιο σύστημα υγείας. Είναι μεταρρύθμιση. Δεν με αναφέρομαι σε αυτό. Δεν είναι αποδομή. Δεν είναι αποδομή. Αναφέρομαι σε πολλά άλλα θέματα. Αυτό είναι εξειδικευμένο. Ρωτάω ένα συγκεκριμένο. Είναι μια εξειδίκευση τώρα. Τώρα εξειδικεύσει ένα θέμα. Είναι πολλά άλλα θέματα. Είναι μεταρρύθμιση όταν βάζει τη διοίκηση τη Ευουζού Ζάχαρη να κλείσει δύο εργοστάσια για να οικονομήσει ο Σάλλα 140 εκατομμύρια σε μια μέρα. Ψέματα είναι αυτό. Είναι εξυγχρονισμός, είναι μεταρρύθμιση. Το κλείσιμο του Κωνσταντίνου Ζάχαρης. Δες τις βασικές αιτήσεις που έκλεισε το Κωνσταντίνου Ζάχαρης. Μην πάμε σε παραδοτολογία. Λοιπόν, μην πάμε τώρα εκεί πέρα. Υπάρχουν όμως ουσιαστικές αιτήσεις. Σε μια μεταρρύθμιση όμως δεν χρήσουν. Δεν μπορείς να συμφωνήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ. Που τρέχει, κανένα δεν συμφωνεί. Όλα τα στραβά. Όσες γίνανε είναι σε όφελος του μεγάλου κεφαλαίου. Όλες. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Όλες. Λοιπόν, μιλάμε επίσης για θέματα που έχουν να κάνουν το Σύνταγμα. Εκλογικός νόμος. Νόμος για τους βουλευτές. Λοιπόν, το Σύνταγμα όμως τώρα θα πάει πίσω άλλα 7 χρόνια. Θα πάει το 2023. Αυτό το ξέρετε. Γιατί πήγαμε σε εκλογές και χάθηκε αυτή η ευκαιρία που θα έχει καθοριστική σημασία. Να μνημόνια, θα έχει καθοριστική σημασία. Αυτό θέλετε εσείς. Τα μνημόνια θα... Δεν θα γίνει χάρη σας. Χρήστο, στις 25 Φεβρουαρίου θα πρέπει να έχει τελειώσει η διαπραγμάτευση. Αυτό το ξέρουμε. Και ξέρουμε καλά ότι χρωστάμε σε 27 κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει 27 κοινοβούλια να δεχτούν να χαρίσουν σε εμάς δανεικά που τα δίνουμε το 1,5%. Ενώ αυτοί δανείζονται με επιτόκιο 5%. Αυτό το ξέρουμε.
και μάλιστα φτωχότερες από τις χώρες. Γιατί λοιπόν δεν βάζουμε το θέμα σε μια άλλη βάση? Ότι έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που τελικά δεν είναι απέναντί μας, δεν είναι εχθρός μας. Είναι σύμμαχός μας. Αυτά που ακούω συνέχεια. Τις προτάσεις. Αυτές είναι. Καταρχήν, θα ήθελα ένα σχόλιο για τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί πολλές φορές τις ζητάτε. Θέλω να ακούσω πραγματικά δηλαδή τι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Κατά πόσο ενδιαφέρουν οι προτάσεις σας με εκείνες τη Νέα Δημοκρατία. Να τις ακούσω. Ένα σχόλιο για αυτό που ζητάτε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Από την Ολλάκη Σταυράκουγλου, από που διαφέρουν μεγάλες διαφορές, λέει, έχουν οι προτάσεις του. Προφανώς. Είτε έχουν διαφορές. Έχουν διαφορές, έτσι. Για να τις ακούσω. Έχουν διαφορές. Και μάλιστα να σου πω κάτι άλλο. Η συμμετοχή του Πασόκ στην κυβέρνηση βοήθησε ώστε να παρθούν, μάλλον να μην παρθούν μέτρα σε βάρος του λαϊκού στρωμάτου. Γιατί είναι, σε πολλές είναι πολύ πιο συντηρητική δηλαδή από εσάς. Φυσικά είναι συντηρητική η Δημοκρατία. Και έχει, θα έχει μια άλλη λογική. Δηλαδή αμφιβάλλουμε γι' αυτό, κύριε Δούκα. Όχι, εγώ δηλαδή, δεν αμφιβάλλω. Ιστορία, μια ιστορία 40 χρόνων δεν απέξε, αυτό το κόμμα έχει δώσει στη χώρα του απλά πράγματα. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Μαζί είμαστε στο Δήμο ένα διάστημα. Και ξέραμε τι γίνανε τότε. Αλλά δεν ήμασταν με τον Βενιζέλο. Τα είχαμε ξεχάσει τότε. Δεν είμαστε με τον Βενιζέλο στο Δήμο. Ο Βενιζέλο είναι μια διαδοχή κατά τα παρέμβαση. Μια διαδοχή κατά τα παρέμβαση. Από ό,τι βλέπω πάντω κατά τι εκλογέ θα έχουν και ισοκομματικά ζητήματα. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα χοντρό θέμα που έχει να κάνει τελικά με το ζήτημα του χρέου και πώ το αντιμετωπίζουμε. Και θέλω να ξέρω τα 40 δισεκατομμύρια που θα χρειαστούμε μέσα στη διετία. 14, 15 και 16. Μην πας στη διετία. Εγώ είπα, τώρα είναι 7 χρόνια, 7 δις. Πήγαινε μέχρι 7 στον Ιούνιο. 7 στον Ιούνιο. 7 δισεκατομμύρια τον Ιούνιο. Γιάννη μου, πρόταση. Άμα δεν γίνει διαπραγματεύσεις, πώς θα γίνει. Μέχρι τον Ιούνιο. Εσείς τι προτείνετε να γίνει. Τι να γίνει. Εσείς με αυτόν τον τρόπο κατάργηση εμφυάλωση. Όχι, 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 θα μπορέσουμε να τα πούμε. Τώρα ρωτάμε το προτείνουμε. Τι προτείνετε. Δεχόμαστε ότι υπάρχει το χρέος, δεν προχωράμε σε μονομερείς ενέργειες και καθόμαστε να συζητήσουμε τρόπους ελάφρυνσης του χρέους. Είναι βιώσιμο για εσάς το χρέος? Προσωπικά με ρωτάς, δεν έχω γνώση και το θέμα το οικονομικό. Αλλά με βάση το πώς έγινε η ένταξή μας και πώς έγινε το κούρημα, λέει ότι μέχρι το 20 θα έχει το χρέος ποσοστό 120% το ΑΕΠ. Αυτό αν επιτευχθεί. Σύμφωνα με την έκθεση τότε που είχε προηγουμένω. Ακόμα δεν θα το πει. Λίγο το λόγο και αυτό έχει να κάνει όμως και με τη δικιά μας λογική. Πώς εμείς αντιμετωπίζουμε το χρέος αυτό? Δηλαδή πρέπει να επιτύχουμε πλεονάσματα. Αυτό σημαίνει πρέπει κάθε χρονιά να έχουμε 4,5% πλεονάσμα. Αυτό είναι ο στόχος. Άρα δηλαδή ανάπτυξη. Κύριε Σταυράκογλου. Ναι. Πριν όμως θα μου επιτρέψετε. Όμως, τέλος πάντων. Χρήστο, ήδη έχει παρουσιαστεί το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης πρόσφατα μάλιστα από τον κύριο Σαμαρά. Αλλά θα μου επιτρέψεις να αναφερθώ σε δύο σημεία. Θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι δεν είναι μετρήσιμη πρόταση. Ανέφερες ότι είναι μετρήσιμη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς. 12 δισεκατομμύρια μετρήσιμη έχει διανεμηθεί και από πού θα βρεθούν και τελευταίο εκατομμύριο. Μιλάς για το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Που κοστολογείται 12 δισεκατομμύρια. Τα οποία από πού βρίσκονται, βρε Χριστό μου. Δεν προκύπτουν από πουθενά. Αυτά όλα που ανέφερες τώρα με τις εξισώσεις των πετρελαίων και όλα αυτά, περισσότερο χάνει το κράτος χρήματα και θα αναγκαστεί να ψάξει να τα βρει από αλλού παρά κερδίζει. Πώς θα αντιμετωπίσεις τα ομόλογα, πώς θα αντιμετωπίσεις τις ανάγκες τις δανειακές μας. Δεν προκύπτουνε. Okay. Δυστυχώς, φαίνεται ότι δεν είναι μετρήσιμη. Επίσης, αν και δεν είναι τώρα της συγκεκριμένης ερώτησης, δυστυχώς για μένα, γιατί πιστεύω στην αριστερά και πιστεύω στο ρόλο της αριστεράς, δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει ιδεολογική ταυτότητα. Παραμένει σε ένα δίλημα, μνημόνιο, αντιμνημόνιο. Κάποια στιγμή θα ξεπεραστεί αυτό και μετά το 28 Φεβρουαρίου τελειώνει αυτό. Από εκεί και πέρα, ποια είναι η ιδεολογική ταυτότητα? Σε κάθε περίπτωση, επειδή ο καθένας αναφέρει τις προτάσεις, αν θέλετε, μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα για τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είναι κοστολογημένες αυτές. Δηλαδή, όταν λέει ότι ο Σαμαράς η φορολογική πολιτική περιλαμβάνει σταδιακή μείωση του ένφια, ώστε να αποφέρει έσοδα κάτω από το 1% του ΑΕΠ από 1,4 που είναι σήμερα και θα αποδοθούν απευθείας στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι μια πρόταση. Μπορεί να την κρίνει οποιοδήποτε όπως θέλει, αλλά είναι μια πρόταση απολύτως κοστολογημένη. Ρωτάω πολύ καθαρά, Σταύρο. Παρακαλώ. Υπάρχει mail χαρδούβελη συμφωνία με την Τρόικα? Δεν ναι, μπορώ όχι. Να το γνωρίζω. Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Γιατί κόντρα στη λεωφόρο νίκησε και. Δεν είναι συμφωνία. Πιθανότατα να ισχύει. Όπως και να έχει, ο δανειστής σου σου βάζει πάντοτε κάποιους όρους. Χλέβασες πριν στην τοποθέτησή σου τον όρο πρωτογενές πλεόνασμα. Το πρωτογενές πλεόνασμα που χλεβάζεται υπάρχει και αποπληρώνει κάποιες ανάγκες. Αυτή τη στιγμή έχει φτάσει η Ελλάδα μετά από πολύ κόπο. Εγώ δεν θα σου βάλω κυβερνήσεις ούτε πολιτικά κόμματα, μετά από πολύ κόπο της κοινωνίας, του κόσμου.
έφτασε αυτή τη στιγμή να μπορέσουμε να καλύπτουμε τις ανάγκες μας και πάμε να αποπληρώσουμε αυτή τη στιγμή το χρέος μας. Το οποίο συμφωνώ εγώ και το λέω και το φωνάζω. Δεν είναι βιώσιμο. Συμφωνώ. Συμφωνώ με αυτό που είπατε, κύριε Παναγούτσο. Πρέπει να γίνει αναδιάρθρωση. Λίγο πολύ, κύριε Δούκα, το ίδιο λέτε. Πείτε το όμως ξεκάθαρα. Αναδιάρθρωση. Το μορατόριο που λέτε, δηλαδή το πάγωμα για να μπορέσει να αντέξει η ελληνική κοινωνία, ουσιαστικά είναι αυτό που λέει και ο κύριος Παναγούτσος, η Δημάρ. Δηλαδή, να παγώσουμε για κάποιο χρονικό διάστημα για να προχωρήσουμε. Ποιος σας λέει ότι μέσα στο επίπεδο της διαπραγμάτευσης που γινόταν μέχρι τώρα δεν ήταν και αυτό. Ποιος λέει ότι οποιοδήποτε στοιχείο της διαπραγμάτευσης που υπάρχει με την Τρόικα είναι δημοσιοποιήσιμο. Κάποια πράγματα δεν μπορούν να είναι δημοσιοποιήσιμα. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή αναφερθήκαμε στο θέμα της προτάσεως, των προτάσεων μάλλον του κόμματος, του κάθε φορέα, υπάρχει επέκταση απαλλαγής του ΦΠΑ στην πρώτη κατοικία για να τονωθεί ο κατασκευαστικός κλάδος, που έχουμε πει ο κατασκευαστικός κλάδος ότι είναι ένας από τους ιδιαίτερους πυλώνες ανάπτυξης. Καλός ή κακός. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να γίνει μια παραγωγική ανασυγκρότηση. Όλους αυτούς τους τίτλους, τις ετικέτες που αναφέρατε στο πρόγραμμά σας, δεν νομίζω να υπάρχει κανείς από τους παρόντες που θα διαφωνήσει. Όλοι συμφωνούμε στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Ποιος θα διαφωνήσει. Με ποιο τρόπο όμως γίνεται. Εγώ να προσθέσω και κάτι άλλο όμως στη συζήτηση. Καλή η ευρεία και γενικότερη πολιτική συζήτηση που κάνουμε για τα προβλήματα τα γενικά, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να συζητήσουμε και για σχέδια μεταρρυθμιστικά και αναπτυξιακά της περιοχής μας. Γιατί εκπροσωπούμε τους φορείς που εκπροσωπούμε, τους πολιτικούς φορείς, μπορεί να είναι και κεντρικοί, αλλά εμείς έχουμε ευθύνη για την κοινωνία, την τοπική που ζούμε. Δηλαδή, δεν μπορούμε να ζητούμε λύσεις και μετέπειτα ευθύνες διαχρονικά από την Αθήνα. Είναι το ψωμοτήρι μας, είναι η καραμέλα μας. Κάποια στιγμή θα πρέπει και εμείς να προχωρήσουμε σε προτάσεις συγκεκριμένες και για να. Όχι στο γενικότερο πλάνο της απουσίας προτάσεων, χρησιμοποιώντας το. Γιατί γίνει ρητό πλέον το λύσεις υπάρχουν, σε απόλυτη συνάφεια με το λεφτά υπάρχουν. Έχει γίνει ένα τεράστιο λάθος την τελευταία 30 ετία, ότι ποτέ δεν εφαρμόσαμε ένα ολοκληρωμένο, κύριε Λασκαράκη, και στοχευμένο σχέδιο ανάπτυξης. Το έχετε αναφέρει και εσείς κάποια στιγμή παλαιότερα στις τοποθετήσεις σας. Δεν μπορεί δηλαδή να γίνουν προτάσεις για την αγροτική παραγωγή στο νόμο Εύρω. Δεν μπορεί να μνημονεύουμε το πρωτογενή μας τομέα και να μην έχουμε προτάσεις συγκεκριμένες. Υπάρχει κάποιος φορέας από τους πολιτικούς οργανισμούς που είναι εδώ, που έχει προτάσεις. Γιατί εμείς έχουμε καταθέσει προτάσεις, έχουμε συσταθεί, έχουμε μιλήσει για τα αγροδιατροφικά προϊόντα, έχουμε μιλήσει για το εξαίρετο δυναμικό των γεωπών μας που μπορούν να μας πούνε ποιους χώρους θα καλλιεργηθούν. Έχουμε μιλήσει για την κτηνοτροφία, ότι μπορεί να αυξήσει πολλαπλασιαστικά. Δεν πρέπει να μιλήσουμε για την περιοχή μας. Αυτοί που μας ακούνε. Παρακαλώ, αλλά αυτοί που μας ακούνε. Αυτοί που μας ακούνε. Σας ακούνε με προσοχή ώρα. Παρακαλώ, για να ολοκληρώσω. Αυτοί που μας ακούνε θα πρέπει να δούνε και για το νόμο Εύρω, να ακούσει για το νόμο Εύρω. Πώς μπορεί να αποτελέσει ένα αναπτυξιακό μοντέλο στο νόμο Εύρω. Για το νόμο Εύρω, ειδικά στο πρωτογενή τομέα, μην τον. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να καταθέσουμε προτάσεις. Είναι κάτι το επίπονο αυτή τη στιγμή. Και να περάσουμε, επειδή ακριβώς έχουμε τον κύριο Βλεσίδη, που είναι υποψήφιο βουλευτή για τον Εύρω, για αυτά τα τοπικά ζητήματα. Κάποια από αυτά ετέθησαν στο τραπέζι τη συζήτηση από τον κύριο Σταυράκο. Κύριε Βλεσίδη, ο δικός σας ρόλος πώς θα βοηθήσετε εσείς μέσα από το ΚΚΕ, μέσα από την θέση που διεκδικείτε για αυτά τα ζητήματα τα οποία τα ξέρουμε. Παρακαλώ να μην ξεκινήσουμε να τα αναλύουμε. Έχουμε το ζήτημα της ζάχαρης, έχουμε το ζήτημα των πλημμυρών, αποζημιώσεων. Έχουμε μεγάλα ζητήματα. Τα ξέρουμε όλοι, κύριε Βλεσίδη, να πάμε στις λύσεις. Κοιτάξτε τώρα. Επί του πρακτέου. Ναι, προσέξτε. Ήδη αναφέρθηκαν σημαντικά ζητήματα, πολλά ζητήματα και βρισκόμαστε στην κατάληξη, ας το πούμε, στο δέο γενέστε, κατά την άποψη του κάθε κόμματος. Συνολικά για τη χώρα μας. Άλλωστε, δεν μπορεί να υπάρξει, ας το πω, ευημερία σε ένα νομό και να βουλιάζει η υπόλοιπη χώρα. Επομένως, να μην πάμε στο συγκεκριμένο, ήθελα να τοποθετηθώ σε κέρια ζητήματα. Πρώτον, υπάρχει απόλυτη συμφωνία από τους συνομιλητές μου ότι υπάρχει χρέος. Υπάρχει διαφωνία αν είναι βιώσιμο ή όχι, αυτό είναι άλλο θέμα. Υπάρχει χρέος που πρέπει να το πληρώσουμε, αυτό λένε. Δεύτερον, ότι δεν θα γίνουν μονομερείς ενέργειες, με άλλα λόγια, θα συζητήσουμε τις όποιες διαπραγματεύσεις, θα τις κάνουμε στα πλαίσια που μας όρισαν εδώ και καιρό. Και υπάρχει το διαρκές μνημόνιο του Μάστρεχτ και στη συνέχεια μια σειρά άλλες συμφωνίες, οι οποίες δεν αφισβητήθηκαν από κανένα από τα άλλα κόμματα. Με άλλα λόγια, εφόσον δέχομαι το χρέος, εφόσον δέχομαι τα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι λύσεις από εκεί και πέρα είναι συγκεκριμένες. Χτύπημα του εργαζόμενου, μείωση κοινωνικών παροχών του, μείωση των δικαιωμάτων του, των μισθών του, των συντάξεών του και μια σειρά τέτοια μέτρα. Η λύση που προτείνει το ΚΚΕ. Εδώ τώρα μπήκα στο τραπέζι, τέλος πάντων μόνο οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάει για την ακραία φτώχεια. Κουβέντα δεν γίνεται και πουθενά για τις απώλειες που υπήρξαν αυτή την τελευταία περίοδο από την κρίση και μετά. Πολύ περισσότερο
για τις ανάγκες που έχει ο εργαζόμενος, που ήταν πολύ μεγαλύτερες αυτές οι ανάγκες από τις απώλειες που είχε τα τελευταία 5-6 χρόνια. Δεν αναφέρεται καθόλου. Το πρόγραμμα των 100 ημερών για την αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας με τα ψίχουλα, ας το πούμε, τις κιλοβατόρες κτλ. Που αναφέρθηκαν, το πρόγραμμα των 100 ημερών έχει γίνει πρόγραμμα τετραετίας, ας το πω έτσι. Λύση δεν πρόκειται να βρεθεί για τον εργαζόμενο. Γι' αυτό καλούμε τον εργαζόμενο να ενισχύσει τη μοναδική αντιπολίτευση που θα υπάρχει στις 26 του Γενάρη μετά τις εκλογές. Όποια κυβέρνηση και υπάρχει, συμμαχική ή όχι, θα υπάρξει συμμαχική. Εδώ αν δείτε την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ του 10-11 τότε, όλοι όσοι αποτελούσαν το Υπουργικό Συμβούλιο έχουν σκορπίσει όλα τα άλλα κόμματα εκτός από τον ΚΚΕ. Έχουν πάει παντού. Και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, κυρίως όμως στο ΣΥΡΙΖΑ. Κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, λέω, έχουν πάει παντού. Φαίνεται. Να μην πάμε για τους επικεφαλείς. Κάτι δεν κάνατε καλά εσείς. Επικρατεία. Για τους επικεφαλείς της επικρατείας. Ο σύμβουλος του κ. Σιμίτη, ας πούμε, είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν είναι κακό αυτό. Ή αντίστοιχα της Νέας Δημοκρατίας στο ποτάμι. Όχι, απλά είναι διορισμένο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ήταν διορισμένο στο Μέγαρο Μαξίμου. Εντάξει, ο χαρακτήρα δεν ξέρω, δεν μπορεί να με κατηγορηματίσει. Δημόσιο λειτουργό. Ακριβώ, δεν είναι αυτό. Δεν είναι κακό. Λειτουργό. Άμα ποινικοποιήσουμε του δημόσιου υπαλλήλου, αυτό δείχνει ότι κάλλιστα μπορούν να τα βρουν μετά. Τι αποκρύψαν? Με τι όποιε διαφορέ. Όπω τα βρήκανε, ξέρω τα δείχνει. Δεν αποκρύπτει τίποτα. Η αντιπολίτευση για τον λαό, ποιο. Ισχυρή αντιπολίτευση για τον λαό μετά για την επόμενη. Γιατί δεν σκέφτεστε κάποια στιγμή να να ενισχυθεί το ΚΚΕ. Γιατί λοιπόν, κύριε Βλεσίδη, να μείνετε στην αντιπολίτευση και να μην διεκδικήσετε, εφόσον δημοσκοπικά παίρνετε ένα ικανοποιητικό ποσοστό, γιατί να μην διεκδικήσετε και να υλοποιήσετε, στο χέρι σας θα είναι μετά τις εκλογές, να είστε μέσα στο κυβερνητικό σχήμα, αλλά να προωθείτε τις δικές σας προτάσεις? Μα καμιά σχέση δεν έχει το πλαίσιο. Είναι η ιδεολογική θεώρηση, είναι η μαρξιστική θεώρηση. Συγγνώμη, αλλά οι ιδεολογίες τελειώνουν όταν η κρίση είναι. Μία αναγνώριση του χρέους. Δεν το έκανε ο λαός. Δεν ωφελήθηκε ο λαός. Δεν αναγνωρίζουμε το χρέος. Δεύτερον, βγαίνουμε έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ευρώ. Δεν υπάρχει χαΐρι, δεν υπάρχει σωτηρία μέσα σε αυτά τα πλαίσια, μέσα στο λάγο των Λεόντων. Τρίτον, κοινωνικοποίηση των μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων. Κοινωνικοποίηση. Με άλλα λόγια, δεν θα υπάρχει λάτσες. Δεν θα υπάρχει λάτσες στα ελληνικά πετρέλαια. Θα υπάρχει δημόσιο. Πώς το λένε. Δεν θα υπάρχει. Είναι ούτως ή άλλως. Απλά είναι κάποιες κόκκινες γραμμές τις οποίες δεν μπορεί να τις. Και φυσικά η διεκδίκηση, η αντιπολιτευτική διεκδίκηση του ΚΚΕ θα είναι όλες οι απώλειες. Ναι, κύριε Βλεσίδη, αυτό το μοντέλο δοκιμάστηκε. Τώρα, θα κάνουμε κριτικές που μπορείς. Θα πούμε λίγο για τα μοντέλα που δοκιμάστηκαν. Δεν υπάρχουν μπορεί να περάσουμε σε ένα σύντομο δοκιμάστηκε. Στο διάλειμμα και επαναφέρουμε. Και υπήρχαν επιτυχημένες εφαρμογές του και μη επιτυχημένες. Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι ζωντανά εδώ στη Δέλτα Τηλεόραση. Πολιτικές εξελίξεις, εκλογές 2015 με εκλεκτούς καλεσμένους. Μιλούσαμε βεβαίως με το ΚΚΕ μαζί με τον κύριο Τάσο Βλεσίδη, ο οποίος είναι και υποψήφιος βουλευτής Ανέστη Βλεσίδη. Πρέπει να λέμε το κανονικό του όνομα έτσι όπως. Καλή επιτυχία να το ευχηθούμε. Και να το ευχηθούμε καλή επιτυχία. Είναι ο μόνος ο οποίος και πολιτεύεται από όλους εσάς. Όπου μιλούσαμε για το ΚΚΕ, για τη διαφορετική θεώρηση που έχει για τα πράγματα ούτως ή άλλως. Για τη διαφορετική πολιτική. Είναι πολιτική την οποία εκπροσωπεί, την υπηρετεί και γι' αυτό το λόγο έχει και πιστούς ακολούθους σε αυτήν την πολιτική. Κυρία Σόκου, μία παρέμβαση λιγάκι για το θέμα του κυρίου Καρκατσούλη, επειδή είναι επικεφαλής του επικρατείας του ποταμιού. Ο κύριος Καρκατσούλης έχει πάρει το βραβείο του καλύτερου δημόσιου λειτουργού το 2012 mm-hmm. στον κόσμο. Είμαστε πολύ περήφανοι για την θέση αυτή που πήρε στο ψηφοδέλτιο επικρατείας και το βιογραφικό του θα έπρεπε να είναι μερικές σελίδες. Δυστυχώς μέσα σε 100 λέξεις δεν μπορούν να αναφερθούν όλες οι θέσεις και η πορεία του κύριου Καρκατσούλη. Γι' αυτό που είπανε για το δικό σας επικρατείας, θέλετε να πείτε κάτι? Κανένα σχόλιο. Ουδέν σχόλιο. Γιατί αφιβάλλει κανείς ότι στα ψηφοδέλτια επικρατείας υπάρχουν προσωπικότητες οι οποίες είναι. Δεν θέλω να πω. Από δεπιστού κομματικού χώρου. Μην τώρα η Γκερέκου που πήγε, ο Οικονόμου που πήγε, αυτή είναι ανοησίες τώρα, εντάξει. Τα ξέρουμε. Γιατί θα πούμε και για τη Ραχήλ.
Η Γκέρικο. Γι' αυτό μην μπούμε σε μια διάρκεια. Λοιπόν, το ζήτημα είναι. Δεν ενδιαφέρον τον κόσμο αυτό. Τον κόσμο ενδιαφέρει τι θα γίνει 26 ξυπνονό. Αυτό λέω. Γι' αυτό θέλουμε προτάσει συγκεκριμένε, Χρήστο. Γι' αυτό λέμε. Έχει σημασία όμω και οι άνθρωποι οι οποίοι πήραν τι προτάσει. Και ποιου βουλευτέ και βουλευτέ θα βγάλουν. Και η ποιότητα των ανθρώπων παίζει άμεσο ρόλο, πιστεύω. Εντάξει, αλλά Χρήστο, γι' αυτό λέω και αν γίνομαι φορτικό, συγχώρεσαι με, αλλά φαίνεται ότι ποντάρεται σε μια εξαπάτηση που. Βάζει όλα τα λεφτά σε αγωνία του λαού για μια καλύτερη ζωή. Είναι λαϊκισμός. Είναι λαϊκισμός, έτσι. Εντάξει. Πραγματικά. Είναι η λύση. Είναι συγκεκριμένη. Ποια είναι η λύση. Για όποια κοινωνία επιλέξει, μέρος της κοινωνίας επιλέξει αυτόν τον δρόμο και είμαι σίγουρος ότι θα είναι η πλειοψηφία των Ελλήνων, θα είναι η λύση. Κρυφή ατζέντα, Χρήστο, υπάρχει. Κρυφή ατζέντα, έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω δύο ερωτήσεις. Θα δώσει. Θέλω δύο απαντήσεις. Εσείς δεν απαντήσετε για το πρόγραμμά σας τώρα. Θα κάνεις ερωτήσεις το ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Δεν έχετε καμία απόφαση. Παρακολούθημα. Συνιστώσα τη Νέα Δημοκρατία. Αφήστε τα αφήσουμε τώρα. Αφήστε τι ερωτήσει. Υπάρχουν δύο ερωτήσει. Ο κόσμο δεν αμάθει τι δικέ μα προτάσει. Θα βρούμε τα λεφτά και δεύτερον με ποιο κόμμα τη συνεργασία. Ποιο θέμα τη σοβαρά. Χρήστο, Χρήστο. Λοιπόν, είστε μια απάντηση. Είστε μια πρόταση. Δεν το λέει κανεί αυτό. Έχετε καταθέτετε πρόταση διακυβέρνηση. Είναι λογικό να δέχεστε κάποιε ερωτήσει για να θέλουμε να ξεκαθαρίσει το τοπίο αναφορικά με συγκεκριμένα ζητήματα. Λέτε λοιπόν ότι όλοι οι άλλοι κινδυνολογούν. Θα μου δώσει το χρόνο να απαντήσω, έτσι. Θα σα τον δώσω, αλλά τον παίρνω από τον κύριο Παναγούτο. Όσο χρόνο μιλήσω όμως, Χρήστο, όσο οι άλλοι κινδυνολογούν. Λέγεται ότι όλοι οι άλλοι κινδυνολογούν, ενώ δεν μας λέτε τι θα κάνετε. Γι' αυτό το λέμε, για να αντιμετωπίσετε πραγματικούς κινδύνους. Δηλαδή, η κινδυνολογία, Χρήστο μου, η κινδυνολογία έχει να κάνει από αυτά που λέει ή δεν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τόση ώρα τι λέμε. Δηλαδή, είπα την πρόταση, είμαστε συγκροτημένοι. Εσεί δεν είπατε τίποτα. Πώ δεν είπαμε, Χρήστο, είπατε τίποτα. Λοιπόν, μπορώ λίγο να ρωτήσω κάτι. Σταδιακά, συγκεκριμένα με το ΕΠ, πού θα πάει. Στην τοπική αυτοδιοίκηση, συγκεκριμένο ποσοστό. Ωραία. Το λέει ο ΕΦΙΑ. Μα ακριβώς ναι. Αυτό που ήταν για ένα χρόνο. Και ήταν χαράτσι. Ωραία, Χρήστο, θες να πάμε παραθετικά να μιλήσουμε. Αυτό εδώ με τρομάζει. Γιατί η πρόταση δεν του ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Κάνω λάθος. Η πρόταση δεν του ήταν ΣΥΡΙΖΑ, για ένα χρόνο. Η πρόταση δεν του ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύει να μας φέρει χρόνια πίσω. Όχι. Μην αρχίσει την παραθετολογία. Ξεκινήσαμε από το 58 για την. Να ρωτήσω θα κρίνει. Προφανώς ο λαός θα κάνει. Κάνω ο λαός δεν έκρινε όμως για τις δυνάμεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο κοινοβούλιο και δημιούργησε την κυβέρνηση. Από την επόμενη μέρα όμως εσείς ήσασταν μονίμως το αρνητικό σημείο. Και σου λέω μία μεταρρύθμιση. Πάτε στην εργασία του της Ελλάδας. Ένα καλό δεν έγινε. Ένα καλό δεν έγινε μέσα στη Βουλή. Ένα καλό δεν χρησιμοποιήσατε τη χώρα. Τι είναι αυτά που λέτε. Αυτά είναι βαριά τώρα. Σε παρακαλώ. Δεν το βλέπετε. Πώς σε πουλήσαμε. Κάτσε. Ένα καλό. Γιατί δεν απαντά αυτό. Ένα καλό δεν υπήρχε. Ένα καλό υπήρχε. Για το λαό κανένα. Δεν απαντά τώρα. Ένα καλό. Στο κοινοβούλιο ένα καλό υπήρχε. Απολύτως κανένα. Απολύτως κανένα. Με αυτή τη μηδενιστική λογική και με αυτόν τον αφορισμό. Ελάτε, είμαστε ρεαλιστές. Δεν είναι παραδεδεγμένη αλήθεια ότι χρειαζόμαστε να κάνουμε. Πρόταση διαγραφή του μνημονίου, κύριε Μισίδη. Εγώ ο ΣΥΡΙΖΑ τη στήριξε. Εγώ απάντησα σε αυτό. Όχι. Κάποιες μεταρρυθμίσεις που γίνανε. Ήταν ρυθμίσεις, δεν διαφωνεί κανείς. Αλλά δεν υπήρχε ανάγκη μεταρρυθμίσεων. Με πρόσημο. Κοιτάξτε, η ανάπτυξη δεν έχει πρόσημο. Δεν είναι ουδέτερη. Συμφωνώ. Είναι για ποιον. Πού στοχεύει. Πού στοχεύει. Στοχεύει στο όφελος των πολλών ή στο όφελος των λίγων. Το πρόσημο δεν δείχνει κατεύθυνση. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα είναι δυνατόν. Αν μπορώ λίγο να μισό λεπτό λίγο, γιατί σε λίγο θα πρέπει να τελειώνει η εκπομπή και θέλουμε να δώσουμε και λόγο σε κάποιους ανθρώπους. Λοιπόν, μπορώ λίγο να πω. Έγινε πρόταση από το ΚΚ στο κοινοβούλιο για κατάργηση του μνημονίου, κύριε Μισίδη. Έγινε πρόταση. Έγινε. Στηρίχθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν με ακούτε, έχω την αίσθηση. Αυτό. Στηρίχθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ η πρόταση που κάνατε στο κοινοβούλιο για κατάργηση του μνημονίου. Έρχομαι στην αρχική παρατήρηση ότι όσο θα πλησιάζουμε σε εκλογές. Και όσο θα συμπίπτουν σε στρατηγικούς στόχους. Αυτά που δεν κάναμε θα τα κάνουν την επόμενη τόσο μέρα. Τόσο η ένταση δεν θα μεγαλώνει. Όχι, όχι, μπορεί. Εντάξει, τώρα λίγο. Λοιπόν, μπορώ λίγο να ρωτήσω. Να δώσουμε το λόγο στην κυρία Ladies First. Ο υποτισμός δεν πέθανε στον Εύρο, έτσι νόμιζα τουλάχιστον κύριε Σταυράκογλου. Συμφωνούμε. Κύριε Δούκα και σε εσάς να δώσουμε το λόγο στην κυρία Παρακαλώ. Αυτό το ωραίο του παρουσιαστή μου πολύ μου αρέσει. Δηλαδή εδώ. Ladies First. Είναι η νέα γενιά, γι' αυτό το λέμε. Είναι ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός. Λοιπόν, υπάρχουν βέβαια μερικά ερωτήματα και για τους δύο γιατί. Θέλει να μάθει ο κόσμος. Βλέπω ότι δεν μπορούμε λίγο να ξεκαθαρίσουμε πέντε πράγματα. Και πραγματικά νομίζω θα φύγω με απορίες και πάλι σήμερα από αυτό το πάνελ. Ωστόσο, θα πάω λίγο στη Δημάρ, γιατί νομίζω ότι πρέπει να δώσω το λόγο στον κύριο Παναγούτσο για να μας πει και το δικό του σχόλιο ούτως ή άλλως. Κύριε Παναγούτσο. Καταρχήν, όσον αφορά το χρέος, το είπαμε προηγουμένως. Τώρα, όσον αφορά την ανάπτυξη, επειδή ακούστηκε τι πρέπει να κάνουμε. Και εδώ τοπικά. Προφανώς δεν υπήρξε ποτέ σχέδιο για την ανάπτυξη του ΕΒΡΟ. Είναι προφανές ότι ο πρωτογενής τομέας είναι εδώ που πρέπει να αναπτυχθεί.
Εδώ μέχρι τώρα, όπως σε όλη την Ελλάδα, το μοντέλο ανάπτυξης ήταν ένα πελατειακό κρατικοδίαιτο μοντέλο του στυλ να φέρω ένα ΤΕΙ, να φέρω μια σχολή αστυνομίας, να φέρω μια σχολή λιμενικού, να φέρω δημόσιο, ένα δημόσιο κτίριο, το οποίο θα πρέπει να το να βάλω να έχει, ξέρω εγώ, κυπουρούς, κλητήρες και όλα αυτά που θα είναι οι πελάτες μου που θα με ψηφίσουν την επόμενη. Και όταν πάνε στην επόμενη, το κράτος, στην επόμενες εκλογές. Επομένως, θεωρώ ότι επειδή είμαι στο νοσοκομείο, όπως ξέρετε, λοιπόν, κάθε φορά που έβγαινε κυβέρνηση, δεν περιμέναμε. Υπήρχε η ακυβερνησία του νοσοκομείου, διότι δεν ήταν ότι ποιανού κόμματος θα είναι ο διοικητής ή ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά ποιανού βουλευτή από το κυβερνητικό κόμμα θα ήταν κολλητός ο διοικητής. Αυτά ζούσαμε έτσι. Και έτσι λοιπόν, πώς να μην πέσει έξω η υγεία με αυτούς τους χειρισμούς. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι αν πρέπει να μιλήσουμε για ανάπτυξη, θα πρέπει να μιλήσουμε εξ αρχής για τον Εύρο, έτσι, για μια ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Πολύ ωραία. Ούτως ή άλλως. Επομένως, θεωρώ ότι υπάρχουν προτάσεις από ειδικούς. Δεν θα περιμένετε βέβαια από έναν γιατρό να σας μιλήσει για το τι πρέπει να καλλιεργήσουμε. Έτσι. Προφανώς υπάρχουν λύσεις. Σαν πολιτικός οργανισμός θα μπορούσε να έχει αυτές τις προτάσεις οργανισμός, λοιπόν, για τον τόπο. Βεβαίως. Και αν θέλετε, μπορώ να σας πω, ξέρω εγώ, ότι τι προτάσεις έχουμε, ξέρω εγώ, για τις παρέμβρες περιοχές. Πρέπει να βάλουμε δέντρα και να μην φυτεύουμε μονοετής καλλιέργειες, ξέρω εγώ. Ή μπορώ να σας πω τις προτάσεις ότι θα πρέπει να γίνει κάτι μόνιμο για τις πλημμύρες και να μην κρατάμε όλη αυτή την ιστορία των να γίνονται πλημμύρες και να παίρνουν τα 45 άρια οι συγκεκριμένοι εργολάβοι για να φτιάχνουν τα αναχώματα. Τι άλλο να σας πω. Μπορώ να σας πω διάφορα τέτοια σαν παραδείγματα, έτσι. Αλλά θα πρέπει να μπούμε όμως στη διαδικασία ότι πράγματι αυτό το πελατειακό κράτος πρέπει να το σπάσουμε. Ναι, όταν έτσι, αν συμφωνήσουμε σε αυτό, συμφωνούμε μετά από εκεί και πέρα. Συμφωνούμε. Όταν πάμε να το σπάσουμε όμως, υπάρχει το λεγόμενο πολιτικό κόστος και όλοι εδώ υπάρχουν, και δεν ξέρω και το κόμμα που εκπροσωπώ. Όταν είναι στην αντιπολίτευση, βγαίνουμε και καταγγέλνουμε. Έτσι, ναι. Όταν πάμε έτσι, να λειτουργήσουμε και να διορθώσουμε καταστάσεις και παθογένειες. Αυτό παρακολουθεί διαρκώς ο κόσμος. Η αλήθεια θα αυτή είναι. Δηλαδή, θα μπορούσα να δείτε σε πόσο δύσκολη θέση. Μα και είναι και η αιτία τη θέση στην οποία βρισκόμαστε. Σε πόσο δύσκολη θέση βρέθηκε ο κύριος Βασιχαράκης με το θέμα της ΔΕΗ. Έτσι δεν είναι, Γιάννη? Όταν είχε μια άποψη στήριξης μιας κατάστασης συγκεκριμένης, αλλά θεωρήθηκε αυτή η πρόταση, η οποία δεν ήταν πρόταση να χαϊδεύει αυτιά, θεωρήθηκε από κάποιους ότι είναι επιζήμια. Επιζήμια για ποιο λόγο? Επιζήμια πολιτικά. Για κάποια αυτιά, έτσι, Γιάννη? Μόνο αυτό. Παράδειγμα ανέφερα. Έχετε δίκιο, κύριε Παναγκούτσου, έτσι πρέπει να λειτουργήσουμε. Όταν πάμε να το κάνουμε όμως, βρίσκουμε αντιστάσεις. Να βάλουμε λίγο μία ανωτελεία, γιατί θέλω να πάμε στον κύριο Γρηγοριάδη. Εντωμεταξύ, δεν ξέρω αν με έχουν ειδοποιήσει καλά. Έχουμε αρκετά τηλέφωνα τα οποία και διαρκώς χτυπούν σήμερα και πάλι για την εκπομπή. Παρά το γεγονός ότι πούμε πότε είστε και ήσυχοι. Φέτος έχετε πέρασει, κύριε Δούκα, δεν έχουμε παράπονο. Ένα από αυτά τα τηλεφωνήματα είναι, επειδή δεν μου γράφουν οι συνεργάτες μου ακριβώς, είναι ο κύριος Κουκουράβας, μου λένε. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, να τον καλησπερίσω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στην εκλεκτή παρέα σας. Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα. Λίγη πιο μεγάλη ένταση, αν είναι δυνατόν, για να μπορούμε να τον ακούμε περισσότερο, όχι από εσένα. Θα θέλεις κάτι να πεις, προφανώς. Ήθελα κάτι να πω και παίρνοντας την πάσα από τον Σταύρο τον Σταυράκογλου, που επικεντρώθηκε πριν σε κάτι, αλλά αυτός το άκουσε, αυτός το είπε, αυτός το άκουσε. Για κάποια θα θέλαμε να μας απαντήσουν, κυρίως οι εκλεκτοί έτσι καλεσμένοι που διεκδικούν αυτή τη στιγμή την διακυβέρνηση της χώρας. Όσον αφορά τα δημόσια έργα, είχαμε τις προάλλες πριν ένα μήνα τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Χρυσοχοίδη, που εξήγηλε μια σωρία έτσι έργων, τα οποία έργα μπορεί για κάποιους να φαντάζουν ότι δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ. Γνωρίζοντας όμως καλά το κομμάτι το κατασκευαστικό και το τεχνικό, είναι έργα όρημα σε μελέτες και είναι έργα έτοιμα να βρουν χρηματοδότηση.
Για την περιφερειακή μιλάω. Ναι, δεν μιλάω για περιφερειακή, μιλάω για τα έργα του λιμανιού που έχουν ξεκινήσει και έχουν μπει σε μια πορεία πολύ σημαντική. Μιλάμε για τη σιδηροδρομική σύνδεση. Έτσι, μιλάμε για την αναβάθμιση όλων των οδικών δικτύων και των σιδηροδρομικών. Ξέροντας πολύ καλά ότι αυτά τα έργα την επόμενη μέρα, αν υπάρχει σηματοδότηση, είτε καινούριο ΕΣΠΑΣΕΣ, είτε το πακέτο Γιόνκερ, γιατί εντάξει, εθνική πόρη ξέρουμε όλοι ότι είναι μηδέν, θα ήθελα έτσι μια απάντηση, κυρίως από τον Δούκα τον Χρήστο, τον οποίο δηλώνω την εκτίμησή μου στο πρόσωπό του, σαν διακυβέρνηση που θέλουν να είναι, κάποιες δεσμεύσεις, όπως να βάλω και κάτι άλλο στο τραπέζι. ΜΕΑ. Τι θα κάνετε με τη ΜΕΑ? Νομίζω ότι καλά κάνατε και τα θέσατε. Έγινε και προεκλογικά στις δημοτικές μεγάλος δώρος. Κύριε Κουκουράβα, σας ευχαριστώ αυτό θερμά. Αυτό ήθελα να πω και καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Δύο σημαντικά θέματα. Επιγραμματικά θέλω, κύριε Δούκα, αναφορικά με τις εξαγγελίες Χρυσοχοΐδη, το πρώτο και αναφορικά με τη μονάδα της εργασίας απορριμμάτων του Οδική σύνδεση Εγνατία, αλλά και LNG. Πολύ γρήγορα, αν θα γίνουν αυτά τα έργα ή όχι, για να πάμε στον κύριο Γρηγοριάδη. Στο πακέτο Juncker έχει ενταχθεί και ηλεκτροκίνηση του σιδηροδρόμου. Αυτά συνεχίζουν. Και στον Γιώργο το φίλο, αλλά και στους τηλεθεατές, πρέπει να πούμε ότι... Και στον κύριο Δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης, στον κύριο Λαμπάκη, που τα ρώτησε αυτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει στις 21 Δεκέμβρη στην Αλεξανδρούπολη μια περιφερειακή συνδιάσκεψη διαβούλευσης με όλους τους φορείς. Ήσασταν εκεί. Ακουστήκαν εξαιρετικές ιδέες και τα ζητήματα που έχουν μπει, ο κάθετος άξονας, η αξιοποίηση του λιμανιού. Μπήκαν, αναδειχθήκαν. Για τα δεδομένα αυτό που υπάρχει στην ωριμότητα. Αν κάποια από αυτά είναι, εντάσσονται και στη λογική που είπε και ο κ. Χρυσοχοΐδης. Δεν είναι όλα. Διότι ο κ. Χρυσοχοΐδης, ξέρετε τι είπε πριν δύο μήνες. Θα κάνει αεροδρόμιο στη Σαμοθράκη. Άρα δεν θα κάνει τα αεροδρόμια. Αν αυτό η οδική σύνδεση. Αν αυτό χρειάζεται η Σαμοθράκη, δεν θα κάνει τα αεροδρόμια. Όχι προτάσεις. Εμείς έχουμε δεσμευτεί ότι την επόμενη μέρα. Θα κάνετε το αεροδρόμιο στη Σαμοθράκη. Η αξιοποίηση τη γεωπολιτική σημασία του Εύρου. Άρα με τον κάθε άξονα, με τη συνδρομική γραμμή, η ηλεκτροκίνηση, με όλα αυτά τα πράγματα είναι θετικά και σε αυτά θα εργαστούμε. Αποδομούμε τελείως τη λογική του μοντέλου που προωθούν οι εργολάβοι, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, για την εμπορευματοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων. Μάλιστα. Ένα μοντέλο που έχει, είναι αποτυχημένο στην Ευρώπη. Όχι μόνο η μονάδα, και η θέση εργασίας. Προτείνουμε και η θέση εργασίας. Εμείς κάνουμε διπλάσια στην πρότασή μας για τα μικρά μοντέλα σε κάθε δήμο ή σε κάθε μικρό δήμο. Είναι πρόταση της ανάσα, είναι πρόταση κεντρική, είναι πρόταση η οποία έχει αλλάξει και την ατζέντα σε όλη την Ευρώπη. Πάντως, οικολογική εταιρεία. Οι μικρές μονάδες κοπωστοποίησης. Πάντως, οι μικρές μονάδες. Η οικολογική εταιρεία του Εύρου δεν φάνηκε να αντιδράσει στη ΜΕΑ. Θα το πω και αυτό. Ναι, έχει δίκιο η Έλενα. Στην ανακύκλωση. Στην πηγή. Άρα, ΜΕΑ όχι. Αυτό είναι το LNG. Και ο σταθμό εγκροποιημένου φυσικού αερίου πολύ σημαντικό. Από την διαβούλευση που κάναμε και συζητήσαμε πριν 10 μέρες με την πρωτοβουλία της ΑΝΑΣΑ, βγήκε ένα συμπέρασμα ότι αν δεν αλλάξει η πρότασή μας, πρέπει να αλλάξει η υβριδική κατάσταση, ότι θα χρησιμοποιούμε νερό σε ό,τι αφορά την υγροποίηση. Αυτό πρέπει να γίνει, το κάνει με δύο τρόπους. Ένα είναι με την χρησιμοποίηση του νερού και ένα είναι με τη χρησιμοποίηση ενέργειας. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Είμαστε υπέρ της μετατόπισης λίγο δυτικότερα για να μην, γιατί εκείνη η περιοχή είναι ένας ψαρότοπος εξαιρετικός για όλη τη Μεσόγειο, υπέρ της αυτής, αλλά το ότι πρέπει ενεργειακά οι δρόμοι ενέργειας να αξιοποιηθούν με σεβασμό στο περιβάλλον, άρα και του LNG, είμαστε υπέρ. Κύριε Δούκα, μια κουβέντα υπέρ μόνο. Θυμάμαι ο κύριος Δήμαρχος. Σπάμε τα στεγανά μιας πολιτικής. Έχει διασφαλιστεί η περίμετρος ασφαλείας. Αυτό το έχει πει ο κύριος Λαμπάκης. Δεν είναι θέμα περιμέτρου. Δεν είναι μιλάει τόσο για το θέμα της χρήσης του νερού ή της ενέργειας. Κατανοητό αυτό. Είπατε για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ξέρετε πολύ καλά ότι το θρακικό πέλαγος είναι ο καλύτερος ψαρότοπος. Μας δώσατε φοβερή είδηση πάντως σε ό,τι έχει να κάνει με τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων. Άρα όχι ΜΕΑ. Λοιπόν, όχι στη ΜΕΑ δηλαδή από την τηλεφωνία. Όχι στον τρόπο, στο μοντέλο, στα φαραωνικά εργοστάσια που γίνεται για όλη την περιφέρεια. Όχι στη ΜΕΑ, δηλαδή όχι. Λοιπόν, ωραία, αυτό είναι. Θέλω λίγο να πάμε στον κύριο Γρηγοριάδη, γιατί. Παρακαλώ. Σας βλέπω τον κύριο Παναγούτσο, συμφωνεί αρκετά, σε αρκετά σημεία. Η σύγκληση είχε προχωρήσει σε αρκετά μεγάλο επίπεδο. Στο προξενιό ξεκίνησε ο γάμος, δεν έγινε. Όχι σε κάποιες απόψεις. Λοιπόν, να πάρω πάσα από τα φαραωνικά έργα. Για το αεροδρόμιο της Σαμοθράκης ούτε δεν λέγουμε τίποτα, δεν εξαγγέλουμε. Ούτε καν αεροδρόμιο της Σαμοθράκης,
ούτε δελφινάριο τα έργα που εξαγγέλθηκαν τις προηγούμενες, τα μεγάλα έργα που εξαγγέλθηκαν είναι πραγματικά θαρρονικά. Έτσι, ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος και όλα αυτά που εξαγγέλθηκαν τελευταία πραγματικά εμένα με βάζουν σε σκέψεις και ειδικά λόγω του. Ήταν εξασφαλισμένες οι πιστώσεις, ειδικά για το σιδηρόδρομο ήταν εξασφαλισμένες. Εγώ ξέρω ότι ο περιφερειακός, η σύνδεση μάλλον ήταν εκτός και τελευταία στιγμή έγινε κάποια αλλαγή και προσπαθήσαμε. Δεν ήταν εκτός, ήταν ολόκληρο διαδικαστικό. Ήταν περισσότερα τα χρήματα που απαιτούνταν από το να μπουν δεν είχε ενταχθεί όμως στο σχεδιασμό, από ό,τι ξέρω. Του συγκεκριμένου και υποδομών. Δεν μπορούσε να μπει στη νέα προγραμματική περίοδο και μπήκε στο τομεϊκό του Υπουργείου. Πάντως, ο εξυγχρονισμός των σιδηροδρόμων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για ανάπτυξη. Σε αυτό συμφωνούμε κι εμείς. Αλλά δεν προχωράμε στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και στον απαραίτητο σχεδιασμό για να γίνει αυτός ο εξυγχρονισμός των σιδηροδρόμων και ενδεχόμενα να το δώσουμε και. Και σε κάποιους ξένους επενδυτές. Όπα. Δεν θα μας φτάσει σήμερα. Φίλε Σταύρος, παρακαλώ. Είναι γεγονός. Να μου δώσετε λίγο χρόνο, παρακαλώ, για να αναφερθώ τουλάχιστον στις βασικές θέσεις, επειδή όλοι τοποθετηθήκατε στις θέσεις του κόμματος στις γενικές. Έχω λίγο χρόνο. Σαν πρόεδρος του όλα τώρα. Εάν πιάσατε τώρα. Είσαι υπέρ της ιδιωτικοποίησης του λιμανιού. Όχι τώρα, όταν θα έρθει η ώρα. Άλλο ιδιωτικοποίηση, άλλο αποκρατικοποίηση. Αυτό το θέμα είναι ένα θέμα το οποίο χρειάζεται όλα να το αναπτύξω. Εγώ είμαι υπέρ. Σε γενικές γραμμές υπέρ. Σε γενικές γραμμές υπέρ το κομμάτι των παραχωρήσεων. Αφού το λέω ως ιδεολογική θεώρηση. Όταν σου λέω ότι πιστεύω στον ιδιώτη, χωρίς την εμπλοκή του ιδιώτη, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα του 2015. Χωρίς όμως να λέω ότι δεν μπορεί να υπάρχει και ένας ιονή δημόσιο χαρακτήρα του οργανισμού που να διαφυλάται συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Κύριε Σταυρακόπουλο, θα συζητήσουμε ενδελεκτικά και τα τοπικά ζητήματα σε επόμενη εκπομπή. Κύριε Γρηγοριάδη, παρακαλώ. Ναι. Εγώ ήθελα λιγάκι να αναφερθώ σε μερικά μόνο σημεία από τις 21 θέσεις που αναφέραμε, τους κεντρικούς άξονες του ποταμιού και αναφέρθηκαν από τον κύριο Θεοδωράκη στο Ίδρυμα Κακογιάννη, στο ότι σαν ποτάμι θα θέλαμε να προχωρήσουμε στην αλλαγή του συντάγματος και σε αλλαγή κάποιων βασικών διατάξεων όπως τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Στην επιλογή των ανώτατων δικαστικών λειτουργών από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας κατόπιν προτάσεων της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Κοιτάμε και σκεφτόμαστε για έναν καινούριο τρόπο διακυβέρνησης με μόνιμους υφυπουργούς, με μείωση των ειδικών συμβούλων, με κεντρικό συντονισμό των πολιτικών και με μια συμφωνία τελικά στη χώρα μας για το πόσα και ποια υπουργεία θέλουμε. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ένα συγκεκριμένο υπουργικό σχήμα από την υφιστάμενη κυβέρνηση. Αύριο μπορεί να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ ή μπορεί να συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη και να έχουμε αναδιάταξη πάλι των υπουργείων, του ανθρώπινου δυναμικού και όλα αυτά. Συζητάμε για έναν μη πελατειακό εκλογικό νόμο, κάτι που υποστήριζε και ο ΣΥΡΙΖΑ πριν γίνει μεγάλο κόμμα και την κατάργηση του μπόνους των 50 εδρών. Θέλουμε την κατάργηση της πολυνομίας και το τελικό κείμενο στους νόμους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αφορά τον κάθε πολίτη ξεχωριστά το ότι χρειαζόμαστε μια νομοθεσία απλή και κατανοητή. Mm-hmm. Ένα τελικό κείμενο για τα δάση, ένα τελικό κείμενο για τη φορολογία. Δεν μπορεί να ζούμε και να έρθουν επενδύσεις, να έρθει ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα με φορολογικούς νόμους οι οποίοι σε ετήσια βάση δέχονται κοντά στους 700 ρυθμίσεις. Νομίζω πως είναι κατανοητό. Κύριε Γρηγοριάδη, επειδή πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή, γιατί έχει πάει και 12 η ώρα, θέλω λίγο να μου επιτρέψετε, γιατί ξέρω ότι θα πάμε λίγο στην λογική αυτό που είπαμε στην αρχή και το είπε ο κύριος Σταυρακόπουλος, ότι όλοι είμαστε φίλοι εδώ και όλοι γνωριζόμαστε και θα πιούμε μετά και έναν καφέ όταν θα χρειαστεί. Είναι ο μοναδικός υποψήφιος βουλευτής. Κάθε σήμερα στο πάνελ, θέλω ο τελευταίος λόγος να είναι σε αυτόν, να απευθύνει και αυτό το κάλεσμά του στους. Εμείς κάλεσμα δεν θα απευθύνουμε. Βεβαίως θα απευθύνεται. Θα απευθύνεται. Απλά θέλω, ναι, βεβαίως. Και εσείς, απλά θέλω να κλείσουμε μετά με τον κύριο Βλησίδη. Ένα γρήγορο κάλεσμα καθένας από ένα λεπτό, αλλά συγκεκριμένο. Γίνεται μαζεμένο. Λοιπόν, κύριε Δούκα. Πιαστική ευγένειά μου. Ωραία. Κύριε Δούκα. Εγώ, όπως είπα στην αρχή, θα πω τα ίδια πράγματα. Έχουμε δύο κόσμους που αναμετρώνται σε αυτές τις εκλογές. Ο κόσμος του μνημονίου, ο ένας κόσμος, της διαφθοράς,
της διαπλοκής ομολογήθηκε εδώ από όλους σχεδόν, της ατιμωρησίας, της υποτέλειας, της ανεργίας, της φτώχειας, της υποθήκευσης του μέλλοντος σε τριτοκοσμικές λογικές, της ακροδεξιάς ατζέντας, του ξεπουλήματος του δημόσιου πλούτου και των κοινωνικών αγαθών. Ο άλλος κόσμος που υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κόσμος της εργασίας, της προκοπής, της ανάπτυξης, της αξιοπρέπειας, της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας, της αντίστασης, της κατάργησης των δεσμών από τα μνημόνια, της ελπίδας για τις επόμενες γενιές. Είναι πολύ σαφές για μας η διάσταση, οι διαφορετικοί δρόμοι οι οποίοι είναι αποκλίνοντες και με αυτή την έννοια ο πολίτης έχει γνώση και με ευθύνη στις επόμενες γενιές καλείται να ψηφίσει και πιστεύουμε ότι θα δώσει μια περηφανή νίκη στο ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσει απερίσπευστα και ανυποχώρητα να εφαρμόσει το πρόγραμμά του για την ανακουφίση της κοινωνίας και της Ελλάδας. Κύριε Δούκα, ευχαριστούμε πολύ. Να ακολουθήσω εγώ την ίδια ξύλινη γλώσσα τώρα? Όχι, να ακολουθήσετε αυτό που θέλετε. Να ξεπεράσω τη συκοφαντία περί διαφθοράς, περί διαπλοκής. Νομίζω ότι ήταν αδόκιμο, Χρήστο, γιατί είπες ότι συνομολογήσαμε όλοι σε αυτό. Δεν είναι αδόκιμο αυτό για τη σημερινή συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει, οι εκλογές συμφωνώ ότι παίρνουν νέα τροπή, το διακύβευμα είναι διαφορετικό, να συμφωνήσω μαζί σου. Ότι στις 25 Γενάρη δεν θα αποφασιστεί ότι εκλέγεται μια ελληνική κυβέρνηση, θα αποφασιστεί αν η χώρα μείνει εκτός ευρώ, και θα το πω ξεκάθαρα, εκτός ευρώ, ή αν θα συνεχίσει να είναι μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Οι δύο κόσμοι, έχεις δίκιο που συγκρίνονται, είναι αυτός, είναι οι δύο κόσμοι, ο ένας κόσμος που θέλει μια Ελλάδα ισχυρή εντός του ευρώ και μια Ελλάδα που θέλει να επιστρέψουμε σε δραχμή. Εκτός εάν υπάρχει κρυφή ατζέντα, την οποία σου ανέφερα δύο και τρεις φορές, την οποία έχει ο κύριος Τσίπρας και εσείς και δεν είναι τι να αναφέρετε. Ξεκάθαρα πράγματα και δεν κινδυνολογούμε. Η κινδυνολογία και οι κίνδυνοι αυτοί προκύπτουν από τους εμπνευστές της οικονομικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, όπως για παράδειγμα ο κ. Βαρουφάκης, που δηλώνει ότι το κόμμα του δεν θα πληρώσει τα ομόλογα του Ιουλίου και του Ιουνίου. Όπως ο κ. Τσίπρας, που λέει ότι τα ομόλογα που λήγουν το Μάρτιο θα τα καλύψουμε εκδίδοντας 11 γραμμάτια. Χωρίς να γνωρίζει στοιχειώδεις πράγματα τα οποία αναγκάζει το Υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει σε ανακοίνωση. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, ο κ. Βαρουφάκης επίσης δεν αποκλεί και έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Αυτό φαίνεται ότι είναι, ήταν και θα είναι ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ. Απλά δεν μπορεί να κρυφτεί και μετά δεν μπορούμε να κατηγορούμε τη Νέα Δημοκρατία ότι κινδυνολογεί. Εγώ εύχομαι να πριτανεύσει η λογική, να αξιολογηθούν τα προγράμματα όσο μπορούν να φανούν από κάποιους οργανισμούς. Εν πάση περιπτώσει, τα προγράμματα κοστολογημένα ρεαλιστικά και να προκύψει μια σωστή κρίση από πλευράς του εκλογικού σώματος. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχουν μονόδρομοι. 26 Γενάρη. Θα υπάρχει Ελλάδα, θα συνεχίσει να υπάρχει Ελλάδα και οφείλουμε να είμαστε όλοι δίπλα στη νέα προσπάθεια. Κύριε Λασκαράκη. Λοιπόν, πραγματικά νομίζω ότι είναι κρίσιμες οι εκλογές. Πάρα πολύ κρίσιμες, γιατί έχουν να κάνουν με την καθοριστική μας επιλογή αν θα παραμείνει η χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ζώνη του ευρώ ή θα ξεκινήσει μια μεγάλη περιπέτεια που θα καταλήξει πιθανόν στις δραχμές. Νομίζω ότι πραγματικά υπάρχουν αντιμέτωποι είναι. Κόμματα της ευθύνης, της σταθερότητας, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ και η Προοδευτική Παράταξη, που σήκωσε. Α, το πεις αυτό, εσύ. Που σήκωσε το βάρος της ευθύνης και του πολιτικού κόστους να κρατήσει τη χώρα όρθια τα χρόνια της κρίσης. Το μνημόνιο το έφερε η κρίση, και όχι η κρίση είχε το μνημόνιο. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι η νέα πολιτική των παρεχολογιών, χωρίς να υπάρχει απάντηση για το πού θα βρεθούν τα χρήματα, ούτε καν για το ποιες συνεργασίες θα έχουμε μετά, ώστε να κάνουμε πράξη το όραμά μας, το πρόγραμμά μας, είναι μια διαφυγή για την πραγματικότητα, την αρνείται και βέβαια αρκούμαστε να λέμε ότι θα χορεύουν αγορές με τους ζουρνάδες. Και κάτι άλλο. Υπάρχει ένα θέμα. Οι τρεις εντολές θα δοθούν στα δύο πρώτα κόμματα και στο τρίτο κόμμα. Εύχομαι να μην βρεθεί στη ανάγκη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να δώσει την εντολή στη Χρυσή Αυγή που θα έρθει εκεί ο αρχηγός της με κάποια κλούβα στο προεδρικό μέγαρο. Πολύ σωστά. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε να ψηφίσουν οι δημοκράτες, οι Έλληνες ψηφοφόροι, τα κόμματα εκείνα που πρέπει να πάρουν την πρώτη τρίτη θέση, λέει το Πασόκ ή αν είναι το ποτάμι, αλλά σκεφτούν καλά Χρήστο, τι θα περίπτωση, ψηφίσουν στο θέμα αυτό. Υπάρχει περίπτωση να μιλήσει, να συνεννοηθεί με τη Χρυσή Αυγή σωλεπτό. Σε επίπεδο διακυβέρνησης. Λοιπόν, τώρα με διακόψεις που τελειώνω, έτσι. Εντάξει, σε βοηθάω.
Το είπα, δεν χρειάζεται. Εγώ λοιπόν, από ένα λεπτό είπα και βλέπω ότι κλείνω, τον κλείνω, έχετε καταστρατηγεί στο κλείνω, χρόνο μου, αλήθεια. Κλείνω, κλείνω, κορίτσι μου, να σε θέλω άλλο. Μα δεν σας φαίνεται, κύριε Σταυράκογλου. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα θέμα πολιτικής ηθικής. Η συμπεριφορά που έχει επιδείξει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Δημάρ και στο Μίκη Θοδωράκη και σε άλλους χώρους που τους ανάγκασε να ψηφίσουν, ξέρω εγώ, μάλλον να καταψηφίσουν τον πρόεδρο και μετά τους πέταξε σαν λεμονόκουπες, είναι ένα δείγμα που πρέπει να αποφύγουμε, γιατί διδάσκουμε έτσι τα νέα παιδιά. Να πάμε στη Δημάρ τώρα. Πάμε, κύριε Παναγότσο, σε εσάς. Καταρχήν να βάλουμε τα πράγματα στη θέση του όσον αφορά το τελευταίο που είπε ο κύριος Λασκαράκης. Η Δημάρ είχε αποφασίσει από το συνέδριό της τους αρχές Οκτωβρίου ότι δεν θα ψηφίσει η πρόεδρος Δημοκρατίας. Επομένως δεν μπήκε σε θέμα συναλλαγής. Δεν μπήκε σε θέμα συναλλαγής. Η Δημάρ πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και είπε θέλουμε προγραμματική συμφωνία. Διαπραγματευόμαστε κάποια αδιαπραγμάτευτα που ήταν η ευρωπαϊκή προοπτική της Ελλάδας και όχι μονομερείς ενέργειες. Αυτά δεν τα δέχτηκε. Αυτά δεν τα δέχτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και έτσι έγινε. Στους πολίτες που σας παρακολουθούν και έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν. Ναι. Και να τους πείτε για ποιο λόγο πρέπει να ψηφίσουν τη Δημάρ. Αλλά έπρεπε να απαντήσω στην. Είχαμε τον κύριο Κουβέλη, τον είχαμε σήμερα στον Δελτίο Ειδήσεων. Νομίζω απάντησε σε αυτά. Ναι. Πείτε μας λοιπόν, θεωρώ ότι η ψήφος τους στην πράσινη δημοκρατική αριστερά είναι μια ψήφος χρήσιμη, διότι θα λείψει από τη Βουλή η αριστερή μεταρρυθμιστική φωνή. Λοιπόν, είμαστε. Και τέλος. Κύριε Γρηγοριάδη, να δώσουμε το λόγο και σε εσάς. Επειδή αναφέρθηκε πλανήθηκε στη συζήτηση λιγάκι τι θα κάνει το ποτάμι, με ποιον θα συνεργαστεί, πώς θα συνεργαστεί και όλα αυτά. Εμείς πιστεύουμε ότι στις 26 Ιανουαρίου δεν έχουμε σκοπό να βοηθήσουμε και να γίνουμε το δεκανίκι ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα συνεργαστεί. Έχουμε σκοπό να βοηθήσουμε στο να βρεθούν λύσεις και να λύσουμε τα προβλήματα που έχει η χώρα. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι σίγουροι οι ψηφοφόροι ότι δίνοντας την ψήφο τους στο ποτάμι και δίνοντας ένα ισχυρό και δυνατό και καθαρό ποτάμι, θα έχει μια σιγουριά τουλάχιστον ότι οι νέοι άνθρωποι θα δώσουν λύσεις στα προβλήματα, θα δώσουν έναν καθαρό και ξεκάθαρο ευρωπαϊκό προσανατολισμό στη χώρα. Μάλιστα. Κύριε Βλησίδη, ως υποψήφιος, νομίζω ότι πρέπει να έχετε τον τελευταίο λόγο. Ομόφωνα από όλους. Ναι, απευθύνετε εσείς σε όλους. Δεν είναι ζήτημα προσωπικό, απλώς το εκμεταλλεύομαι στο κομματός μου. Το ξέρω. Ναι, τα κοινά προγράμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και η αντιπαράθεση πάνω σε αυτά τα προγράμματα, που πηγιάζει από τον κοινό στρατηγικό στόχο, απαλύνει, κάνει δευτερεύουσες τις διαφορές που έχουν αυτά τα δύο κόμματα. Αυτό το πλαίσιο στο οποίο κινούνται μας υποχρεώνει να τονίσουμε στον ελληνικό λαό, στους εργαζόμενους, ότι την επόμενη μέρα πρέπει να υπάρχει ένα ισχυρό ΚΚΕ για να υπάρχει και ισχυρή αντιπολίτευση στα κόμματα που θα διαχειριστούν την πολιτική του κεφαλαίου και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων, ώστε ο λαός μας να μπορέσει να σταματήσει την επέλαση με την οποία αναφερούνται συνεχώς δικαιώματά του, να δημιουργήσει τους όρους εκείνους για αντεπίθεση στην προοπτική της λαϊκής εξουσίας. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να ευχαριστήσω όλους σας λοιπόν που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας. Ούτως ή άλλως είναι η πρώτη από μία σειρά πολλών εκπομπών. Έχουν προηγηθεί βεβαίως με διαφορετικούς τίτλους εδώ στην Δέλτα Τηλεόραση κάθε φορά. Με στόχο βεβαίως τις εκλογές της 25ης του Γενάρη, με στόχο να αναδείξουμε όλα εκείνα τα πρόσωπα τα οποία και διεκδικούν την ψήφο μας, θα έχουμε δυνατότητα να δούμε τις απόψεις όλων και βεβαίως να μιλήσουν και για το καλό του τόπου. Μείνετε κοντά μας, ακολουθεί το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Λοιπόν,